Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα στον μοναδικό πλανήτη αυτού του σύμπαντος. Στο μοναδικό πλανήτη της ύπαρξης, όπως λέγαμε, μια πόλη, μια ομάδα, ένα σύμπαν, ένας πλανήτης. Διότι δεν ξέρω αν είδες τις δηλώσεις του Άνθιμου, τις πρόσφατες, από ένα κήρυγμα του, από Άμβωνος όπως λέμε. Από τον Άμβωνα του. Ναι, ο οποίος ούτε λίγο πολύ, ο Μητροπολίτης εδώ Θεσσαλονίκης, ανέφερε ότι η Γη σε άπτεστα, πώς να το πω, αστρονομικά, η Γη είναι ο μοναδικός πλανήτης που υπάρχει και όλα τα άλλα που μας λένε είναι ψέματα. Δηλαδή, αν κοιτάς το κεφάλι σου στον ουρανό, δεν υπάρχει το φεγγάρι. Δεν υπάρχει το φεγγάρι, δεν υπάρχει ο Πλούτονας, δεν υπάρχει ο Άρης. Έτσι λέει αυτός, Άρης υπάρχει, φίλε. Άδημε. Άμα δεν υπάρχει πλανήτης, αν δεν υπάρχουν άλλοι πλανήτες, προφανώς δεν υπάρχει και ο Άρης. Λες να το πηγαίνει εκεί. Έτσι λέει ο Άδημε. Να συμπληρώσει πλανήτη, πάω καυτό. Ναι, του είπε, λέει, ένας επιστήμονας, του οποίου δεν συγκράτησε το όνομα, αλλά είναι έγκριτος, ότι αυτά που σας λένε τώρα είναι ψέματα. Δεν υπάρχει ο Κρόνος, δεν υπάρχει το ηλιακό σύστημα, δεν υπάρχει γραμμή του Ορίωνα, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Υπάρχει μόνο η Γη. Τίποτα άλλο. Και ο πιο απλός, αν πάρει ένα τηλεσκόπιο, εγώ πιστεύω, που ασχολούνται πολύ με αυτό, θα δουν πλανήτες. Όχι, δεν υπάρχει. Γιατί λέει ο Άνθιμος, λέει, ήμουν, λέει, παλιά στο εξωτερικό. Αχα. Και μας βάζανε, λέει, να κοιτάμε ψηλά στον ουρανό και δεν βλέπαμε τίποτα. Έτσι. Πόσο σεβασμιότητα του σεβασμιότητα. Σεβασμιότητα, πόσο χρόνο είσαι? Είναι αρκετά. Είναι πάνω από 80 ο Άνθιμος. Εντάξει, σε δικαιολογώ. Εντάξει. Σαν τον Πάκο Ερέρα και εσύ πήγες να παίξεις το 5-3-2 με κόντρα overlap την έπαθες. Για τίποτα. Σου λέει μόνο μας. Πάσα στα στόπερα. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο το σχετικό βιντεάκι. Αν το γκουγκλάρετε και αν το δείτε. Εμείς με τον Άνθιμο είμαστε. Ένας πλανήτης, σιγά. Αύξηση πήραν αυτοί τώρα ή. Όπου να είναι. Εντάξει, γι' αυτό. Όπου να είναι. Ο Τσίπρας τι λέει? Δεν ασχολήθηκε. Όχι, μωρέ, εντάξει. Θα τα λύσει μόνο της Εκκλησία, θα τα λύσει ούτως ή άλλως τα ζητήματα. Εγώ λέω ότι όχι μόνο η Γη είναι ο μόνος πλανήτης, αλλά η Γη δεν είναι καν στρόγγυλη. Δεν, τίποτα. Επίπεδη. Πίτσα ευθεία. Επίπεδη είναι η Γη, το ξέρεις αυτό? Δεν ξέρω. Όλα. Περπατάς. Γενικότερα όλα τα. Όλα, όλα. Τα υιοθετούμε. Αυτού του είδους θεωρίες τις υιοθετούμε όλους, γιατί έτσι. Γιατί έτσι. Εγώ έτσι μαζί με το αντίδωρο, άμα θέλει, σκερνάει και τόσο να κόβει. Δεν έχω θέμα. Μαζί με το μοναδικό αντίδωρο του μοναδικού αυτού πλανήτη. Καλημέρα λοιπόν στους κατοίκους του σύμπαντος, τους μοναδικούς εδώ. Εγώ θα σου πω ότι δεν υπάρχουν και άλλες εκπομπές. Υπάρχει μόνο το λόγο επειδή. Δεν υπάρχει, με, αυτό να το υποστηρίξει. Ναι, να βγει και να πει ότι δεν υπάρχουν άλλα ραδιόφωνα, είναι μόνο Λίμπερο. Και μόνο Σαββατοκύριακο και τέλος η δουλειά. Έτσι, τίποτα άλλο. Αύριο αυτά. Μόνο Παρασκευή θα παίζουμε. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμούλα, μας κάνει ποδαρικό. Και δεν υπάρχει άλλος ακροατής εκτός από μένα. Σου ζητώ και αυτό. Έτσι είναι εσύ. Έτσι πάει, όντως. Είναι μια, και αυτό μια πραγματικότητα. Βεβαίως. Άρα είμαστε το 100% ακροματικότητα. Ο μοναδικός. Ναι. Είμαστε οι δυο σας και εγώ. Έτσι, έτσι. Μπορούμε να το κάνουμε ένθετο αυτό. Οι δυο σας και εγώ. Πώς είπε, το παιδί μου και εγώ, ο ακροατής μου και εγώ. Και σκάουτινγκ από Αμβρόσιο. Σκάουτινγκ Αμβρόσιο. Ναι. Για πες. Καλά, να το μεροκαματάκι. Τι μεροκάμα τώρα, να πούμε. Το δικό στο μεροκάμα το είναι ένα μηνιάτικο δικό μας τώρα. Τεμπέλχανας. Μεγάλος τεμπέλχανας. Έλα μωρέ, τι κάνει οδηγάνια. Μην νομίζεις, δεν είναι οδηγός. Δεν ξέρεις τα ταξί καλά τα γράμματα. Δεν είναι οδηγός Νταλίκας. Δοκιμαστής είναι. Ναι. Σομελιέ. Σομελιέ Νταλίκας. Καλά, δοκιμάζεις τα πιστόνια, τα τέτοια. Ξέρεις και τη δουλειά κάνεις. Όπως εμείς ψάχνουμε το PlayStation, το δισκάκι που θα έρθει το 21, εσύ το παίζεις το 18, ρε φίλε. Γιατί μας το κάνεις αυτό? Έτσι. Κάποιοι ζουν στο 2008 και κάποιοι ζουν στο 2021. Θα σε αποκαλέσω τεμπέλχανα, κάτσε καλά. Και κάποιοι ζουν και στο μεσαίωνα και είναι γύρω μας. Αυτό είναι. Και είναι και δημόσιοι υπάλληλοι. Κατά μια ευρεία έννοια, ναι, όντως. Ναι, κοίταξε, η Γη είναι επίπεδη και το φεγγάρι είναι προβολέας. Έτσι. Και δεν πήγαμε ποτέ στο φεγγάρι και όλα αυτά, γνωστά είναι. Όχι, είναι ψέματα. Ναι, εννοείται. Όλα μας τα κρύβει. Μέσα από το φορτηγό μου ακούς ίντερνετ τώρα, τι ακούς, πώς το ακούς? Ναι. Τι ακουστική είναι αυτή, τι εργαλεία βγάζουν εκεί πέρα. Ναι. Κάτι και πού είσαι ακόμα, αυτό θα βγει σε 3 χρόνια. Σε 3? Σε 3. Ναι, η έρευνα για το επόμενο μοντέλο. Ναι, δεν μου λες τώρα, αυτό έχει τιμόνι ή κόκπιτ μέσα με joystick όπως το F16 περπατάει? Πώς πάει αυτό τώρα? Όχι, τιμόνι έχει, αλλά δεν έχει κοντέρ, τέτοια δεν έχει τίποτα. Έχει δύο οθόνες, έχει μόνο. Φίλε. Τώρα αυτά κανονικά δεν τα λέμε. Ναι. Πρώτη εδώ, και μόνο εδώ. Σε παρακαλώ. Και δεν έχει καθρέφτες, έχει κάμερες. Όχι, ρε φίλε.
Έτσι. Δεν μου λες με το... Όταν πας εκεί στην Autobahn και βγαίνεις στα Βυζινάδικα, πώς του λες, κοίτα, σταμάτα, έλα, άνοιξε πόρτα και τέτοια. Τι του κακίτ, κοίτ. Του λες, όχι ακόμα. Εγώ αισθάνομαι, αισθάνομαι αυτή τη στιγμή σαν το Top Gear. Ναι. Και εσύ ο Sting. Ναι. Ο δικός μας. Κανονικά. Είσαι στον δρόμο τώρα. Ναι. Ε? Ναι, ναι, ναι. Έχει καλή κόρνα αυτή την. Για βαρά. Θέλω να την ακούσει. Βαρά. Ρίχνα. Ωραία, φίλε, ακούγεται. Ναι, ναι, ναι. Τέλεια. Πατάς κόρνες στη Γερμανία και ακούγεται στην Ελλάδα. Έτσι. Τι μας κρύβουν. Γιατί γίνει επίπεδη. Άμα ήταν στρογγυλή, θα χανότανε το σήμα. Τι ωραία. Κατάλαβες. Θα μεσολαβούσαν άλλα πράγματα. Δεν λες. Μετά το σταματάει. Δεν ξέρω, Στέφανε, έχεις καθόλου ιδέα από φορτηγά. Έτσι, σου δώσω δύο πραγματάκια. Ναι, έχω, έχω. Έχω ιδέα, ναι. Λοιπόν, είναι τριαξονικός ο τράκτορας, ναι. 4x6, δηλαδή 4 τροχοί έχουν κίνηση, ναι. Μπροστά δεν έχουν. Κατάλαβα. Μπλοκέ όλη η τροχή. Ωρε φίλε, ωρε φίλε. Παντού, δεν κολλάει πουθενά. Κατάλαβα. Ούτε σε άμμο, ούτε σε λάσπη, ούτε σε χιόνι, ούτε πουθενά. Ναι. 26-63 είναι, 625 άλογα, είναι το πιο μεγάλο μοτέρ που βγάζουν. Ναι. 26 τόνους ωφέλιμο. Άντε, για. Εντάξει. Μας έφτιαξες πρωί-πρωί, δεν έχω καταλάβει τίποτα, αλλά φτιάχτηκα. Δηλαδή, φαντάσου, ξεκίνησα με κλαπένο, οδηγάω στάγερ από το στρατό μέχρι και ορματοφορέα έφτασα. Φαντάσου. Καλά, το στρατό αυτό δεν είναι φορτηγό, αυτό είναι εργοστάσιο παραγωγής καυσίμων. Θέλει, ρε παιδί μου, να έχεις περάσει λοκαστής για να το οδηγήσει. Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, βεβαίως. Μάλιστα. Δεν πέρασα, αλλά πέρασε ο οδηγός Στάγερ. Και αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι έχει μια οθόνη που είναι όλα τα κοντέρ, τα στροχόμετρα και αυτά. Ναι. Και άλλη μια οθόνη που είναι όλα τα υπόλοιπα. Φαντάσου ένα σαν iPad, ρε παιδί. Κατάλαβα. Δηλαδή πλήρη αυτόματο είναι τώρα. Αυτό δεν αλλάζει τώρα. Όλα. Ούτε μισές ούτε τίποτα. Μόνο τη παίρνει. Και άλλη μια οθόνη που βλέπει λόγω επειδή. Κατάλαβα. Έτσι. Ούτε συμπλέκτη έχει. Κατάλαβα, ναι. Τελείως αυτόματο. Και το χειρόφρονο, να φανταστώ, με κουμπάκι πλέον έγινε. Ναι. Έτσι. Crash test. Δοκιμάσαμε το νέο. Το νέο. Αυτό δεν λέγεται. Τι 263. Αυτό Optimus Prime λέγεται. Έτσι. Μάλιστα. Στην Ελλάδα, παιδιά, υπάρχει μόνο ένα 2663. Ωραία. Το έχει ένα τύπο από τη Λάρισα. Τον διάβασα στο ίντερνετ. Δεν τον ξέρω. Τον αυτό είναι μάρκα του 26. Ναι, τύπο είναι. Τύπο, όχι μάρκα που λέμε. Ναι. Τσομάν. Μερσέντες είναι η μάρκα. Μερσέντες. Α, ναι. Μερσέντες. Μάλιστα. Άκτρος είναι το. Ναι, ναι. Η καμπίνα, ρε παιδί μου, στο βουδουσκάρι. Κατάλαβα. Και 2663, 26 σημαίνει ότι έχει 26 τόνους ωφέλιμο φορτίο. Μπορεί να φορτώσει μέχρι 26 τόνους. Και 63 αντιπροσωπεύει τα 630 άλογα. 625 είναι για την ακρίβεια, αλλά τέλος πάντων έτσι. Πολλά τεχνικά σας είπα σήμερα. Και φρενάρει πιο καλά και από Πόρσε. Πώς τη λένε, είμαστε η εκπομπή Safety Car εδώ, κάθε Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο έχετε μια. Ναι, αυτό είναι το Safety Car, βεβαίως. Είμαστε. Το λόγο επειδή είναι όλες οι εκπομπές του σταθμού σε μία. Κοίταξε. Έχουμε νέα για πάω Κυρακλή Άρη. Όπως είναι το μαύρο για τα χρώματα. Ναι, έχουμε για μπάσκετ, έχουμε αντιπαραθέσεις. Ναι, έχουμε τα πάντα. Ό,τι θες εκπομπή θα το βρεις εδώ. Με σένα, ακροατή, έχουμε γίνει traction, να μην σου πω και Top Gear. Ναι, Top Gear, Top Gear, σε παρακαλώ. Αλλά Top Gear τώρα με τον τέτοιο είναι πολύ ξενέρωτο. Ναι. Με τον Τζόι από τα Friends. Τροχή και τυρ. Ναι, τροχή και τυρ. Έγινε καλό δρόμο. Σε φιλούμε για τα νέα τη αυτοκίνηση και τη φορτηγοκίνηση. Καλημέρα στην γραμμούλα μα, αν μα περίμενε μετά από τι κατέ. Δύσκολα. Καλημέρα. 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 Ήμουν σίγουρος. Liverpool FM. Ναι, το Liverpool FM. το ραδιόφωνο, το πρώτο ραδιόφωνο του Merseyside είμαστε. Μάλιστα. Επειδή είχα πάει χθες να χτυπήσω στο δεξιό μου γλουτό το This is Anfield. Ναι. Η αγαπημένη μας ομάδα πόσο ήρθε χθες. Ιτήθηκε με 2-1 με σφαγή. Σφαγή. Ναι. Πω κρίμα. Κρίμα. Ψεύτικο πέναλτι, τίποτα έγινε, κάτι τέτοιο. Πεναλτάρα. Πρέπει να. Και κόκκινη κάρτα ήταν μέσα από εκείνο. Κομίνη. Αυτά δεν τα λέτε. Μάλιστα. Ναι. Κρίμα. Ερχόμαστε. Δεν μασάμε. Κρίμα, πραγματικά. Κρίμα. Έχουμε την Άπολη. 3-0 και πέρασε. Δικό μας, το Champions League δικό μας, όλα δικά μας είναι. Όλα δικά μας είναι. Βεβαίως. Εννοείται. Εννοείται. Ναι, τα λέμε με τα γατάκια της Παρή. Κουράγιο, υπομονή, ναι. Και εντάξει, τι να πω, ρε παιδί μου, όλα δικά μας, δικά μας. Όλα δικά μας είναι, βεβαίως. Δίσκος του Ρασούλη, καταπληκτικός. Νικολόπουλος, Ρασούλης. Πραγματικά. Ναι. Έτσι. You'll never go alone. You'll never, εμείς εδώ καλό, μαζί για μια ζωή. Σήμερα περαστικά και ακούμε ακόμα. Ναι, γεια, αντιγεια, ήμουν σίγουρος για αυτό το τηλέφωνο. Καλά, όποτε χάνει Liverpool εδώ.
Ξεμυθίζουν, καλά, ο συγκεκριμένος ο κύριος είναι γνωσμένης αντιπάθειας ως προς την μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη Γη, του μοναδικού πλανήτη στην ιστορία των πλανητών. Καλημέρα στην γραμμούλα μας, αν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλώς τον να. Αν παίρνει η Λίβερπουλ, άμα δεν παίρνει το Χριστοδουλόπουλο, όταν πρέπει. Ναι, έτσι, σωστό και αυτό, βέβαια. Τα λάθη τη τώρα τα πληρώνει. Χριστοδουλόπουλο, τον κύριο Σωτήρη Κυριάκο, γιατί δεν τον κράτησε να κάνει ομάδα μέσα στον πάγκο. Τέταρτο, εκεί. Καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο στην Γερμανία. Για μένα το αυτοκίνητο σαν φορτηγό ακούγεται. Ακούγεται καμιά 700 κιλά. Αλλά επειδή έχω καμιά 15 χρόνια να αλλάξω από τη σέρ, έτσι, έχει μια άλλη. Πώς το λένε. Αερόφουσκα δουλεύει. Ναι, μια άλλη υφή. Πώς κάποιοι, ας πούμε, βγάζανε την εξάτμιση στα παπάκια για να ακούγεται έτσι και εσύ. Πρώτα ο Μήτρογλου το έκανε. Ναι, ναι, ναι. Γνωρίζω τον επιστήμονα που τα είπε αυτά στον ναι. Άνθιμο. Ναι, είναι ο Χριστόφορος. Ποιος ο Χριστόφορος. Του Λακουρατήλη, έτσι. Ο γνωστός. Ο δικός μας εδώ. Ναι, ναι, αυτό τα είπε. Γιατί... του τα είπε ένας επιστήμονας. Α, επιστήμονα. Καλά, κάτσα μέχρι να πάρω μπρος λίγο, και 6 και 15 όντως. Πάντως έχει δίκιο ο Άρτιμος. Εννοείται. Δεν ξέρω. Ξεκάθαρα. Από τις... Εσύ γνωρίζεις κανένα άλλο πλανήτη που να έχει εκκλησιαστική περιουσία? Δεν, όντως. Κανένα. Δεν υπάρχει. Μόνο εδώ. Αν δεν έχει, είναι σίγουρο. Λοιπόν, περιμένω το γατί τον, το φευγάτο να βγει. Λοιπόν, Πασχαλάκη βγες και πες ότι θα ποντάρεις όλα σου τα λεφτά στην Τζέλση. Ναι. Για να είναι σίγουρο το διπλό. Σίγουρα το διπλό. Πώς το. Ναι, ναι. Δεν ασχολείται. Εγώ σου λέω. Θα σου πω από τώρα: Πασχάλης δεν ασχολείται με άλλες ομάδες. Δεν θα κάτσει να το δει. Δεν ασχολείται με άλλες ομάδες. Πόσο δίνει το διπλό, δικά δεκάρικο, αν το βάλουμε. Ο παραπάνω θα δίνει. Εννοείται. Πάρτο. Ξέρεις ότι ο Σαββίδης με τον Αμπράμοβιτς είναι στο τραπέζι. Έτσι, πρώτη εδώ. Γιατί ότι ο Αμπράμοβιτς είναι περασμένος, θα βοηθήσει τον πρόεδρο. Να ξέρεις. Είναι... και δεν στο κάνω για πλάκα. Παράδοση. Όταν παίζεις, κοιτάς και λίγο παράδοση. Έτσι, ναι, ναι. Ναι. Και παράδοση. Δηλαδή, ναι, βοηθάει. Με 93 χρόνια αίτητος στο Λονδίνο. Έτσι. Τι άλλο. Μη βρε τώρα αυτά. Άστα αυτά τώρα. Γιατί. Άστα αυτά. Τώρα βοηθήσει ο Αμπράμοβιτς. Θα βοηθήσει τον πρόεδρο. Ο ΠΑΟΚ το 70 δεν είχε παίξει και με την QPR, ή λάθος θυμάμαι. Rangers, Queen's Park, λες. Όχι, QPR. Queen's Park Rangers, ναι, ναι. QPR. QPR είχε παίξει... ένα φιλικό που κέρδισε. Α, ναι, φιλικό. Το 14, το 14 είχε παίξει ένα φιλικό, κέρδισε με ένα 0. Αλλά πώς θυμάμαι ότι είχε παίξει... Και αυτό φιλικό είναι, και αυτό σήμερα φιλικό είναι. Μόλις νικήσουμε, αύριο θα βγουν όλοι και θα λένε φιλικό. Ναι, 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 η θηγατρική, θα λένε η θηγατρική. Ο ατρόμητος της Μεγάλης Βρετανίας. Έλα βρε, ποια τσέλεση, που είναι σε κρίση και τέτοια, θα πω εγώ από τώρα. Λοιπόν. Βεβαίως. Ανακεφαλαιώνω. Ναι. Ήμασταν στο Πετρίτσι. Ξαφνικά βρεθήκαμε με κάτι γαρίδες. Ναι. Πήγαμε σε ένα Λούνα Πάρκ που κουνιόταν και δεν μπορούσαμε να φάμε. Ναι. Παίζαμε ξύλο με μπριζόλες. Ναι, όλα αυτά. Στο χθεσινό. Ναι. Και η κυρία Μαρία κάνει δίπλο με 240 ευρώ. Έχουμε χαθεί. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε χαθεί. Θα ανακεφαλαιώσω. Λοιπόν. Στο χθεσινό επεισόδιο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά. Ήταν λίγο David Lynch η όλη ιστορία. Σε τρία λεπτά τελειώνει σκούπα και έχουμε το νέο επεισόδιο. Άντε, μείνε συντονισμένος. Πάρε ποπκορνάκι, πάρε ίσως και δημητριακάκι, γιατί είναι και πρωί. Τώρα μην αρχίσουμε. Συντονίσου με το λόγο επειδή. Με το λόγο επειδή. Ο οποίος σας καλημερίζει στην καινούργια ημέρα, πεμπτούλα σήμερα, 29 του μηνού, έβγαλε το κρυουλάκι του σιγά σιγά, το παπάς, έφερε, παπάς, δεν κάνει, δεν υπάρχει κρύο. Αν εδώ 2 μέτρα χιόνι. Ναι, έτσι, ναι. Μπορεί και να μην δεις, μπορεί και το χιόνι να μην υπάρχει. Illusion. 5 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, έχει και ένα διαρκές χιονόνερο από χθες το βράδυ, έτσι μια χιονόνερο το λες, μια ψυχάλα, έτσι ένα τέτοιο, ένα φτύσιμο τέλος πάντων. Εδώ στροφή είχε, όπως λες, στο χωριό μας, γκιόλα με νερό. Ναι, 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 πάρα πολύ υγρασία, προσοχή βεβαίως. Δεν θα ανέβει πάνω από τους 10 σήμερα η θερμοκρασία και θα έχουμε καθόλου τη διάρκεια της ημέρας τις ανάλογες καιρικές συνθήκες. Με ασθενή βροχή πάνω από τα κεφάλια μας, συννεφιές, μέχρι 6 να φτάσουμε. Έξι. Ναι, ναι, ναι. Ξεκινήστε. Πάρτε τα χουχουλίνια σας, τα αρκουδάκια σας, τα τσαγάκια σας ή στα γκραμ τζάκι με το αγωφολίνι μου. Ξεκινήστε τώρα εσείς. Και περιμένουμε να εξαπλωθούν τα φαινόμενα σε ημιωρινές περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης, της Θεσσαλίας και της κεντρικής και ανατολικής στερεάς της Εύβοιας. Δεν έπιασε όλη την Ελλάδα, της κεντρικής και ανατολικής Πελοποννήσου. Ήταν κρύο, τους πάμε Αναστασιά Αγριάννη, να δεις τι έχει να πάθουν. Και μερικά χιονάκια θα πέσουν, αλλά εντάξει, δεν περιμένουμε κανένα συγκλονιστικό καιρικό φαινόμενο. Η Πινελόπη μάλλον θα περάσει και θα μας αγγίξει ελαχίστως. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Έλα, αγόρι μου. Τι γίνεται, έχουμε
Αχ, κρύο έχει. Έχω θέρμανση, δεν πήγα ακόμα έξω. Καλά είσαι. Δεν σε νοιάζει κιόλας. Μάλλον δεν θα βγω καθόλου. Και πού να πας. Δεν θα πάω να δεις ΠΑΟΚ σήμερα, δηλαδή. Δεν ξέρω στο ίντερνετ, θα το δω. Ούτε καν καφενείο. Στο καφενείο έχει μαντεμένια σόμπα. Δεν παρεξηγηθήκαμε την άλλη φορά. Τι έγινε και παρεξηγηθήκατε, για ποιο λόγο. Δεν υπήρχε τηλεόραση. Και ο Γιούρι Γκέλλερ την εξαφάνισε. Πάνε σε ένα άλλο καφενείο που έχει τηλεόραση. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο στην... Έχει πολλά και καφέ. Ναι, γιατί δεν πας θέσεις το συγκεκριμένο να βάλει τηλεόραση. Εκεί πέρα γουστάρουμε καλύτερα. Έτσι μάλιστα. Εντάξει, πάνε και άκουσα σε ραδιοφωνάκι μου, δεν πειράζει. Μάλλον με ραδιόφωνο. Ναι, όπως παλιά, ας πούμε. Βασίλης Γεωργίου και τέτοια. Ναι. Έτσι. Μ' αρέσει. Φέρε μια ρεξή, να δίπλα είναι το ψυγείο σίγου και πάλι. Ωχ. Εξυπηρέτηση αυτό, ναι. Startup καφενείο μου μυρίζει. Ναι, γι' αυτό γουστάρω. Έτσι. Τι κάνει κατ' οβρίχη. Βρέχει, έχει μια ψυχάλα, έχει ένα τέτοιο, είναι αυτό, έχει ένα κρυουλάκι. Χειμώνας. Ναι, από τις πιο κρύες ημέρες μέχρι τώρα που συναντήσαμε, γιατί τώρα δεν συναντήσαμε. Σήμερα και θα ενημερωθείς πρώτος από εδώ, από το Λόγο Επειδή, και είμαστε σε αποκλειστικότητα να μεταφέρουμε το ότι σήμερα είναι 5η 29 του μηνού. Α, 5η. Τι νόμιζες ότι είναι? Τετάρτη, τι νόμιζα Τετάρτη. Δεν χάρηκες τώρα λίγο που κερδίσαμε μια μέρα? Καλά είναι. Καλά είναι, ναι. Ό,τι κερδίζει ο καθένας, καλά είναι, μάλιστα. Σήμερα τον Πάκο πώς το βλέπεις? Μάλλον για διπλό. Μάλλον. Δεν σε βλέπω σίγουρο, με στεναχωρείς. Μάλλον. Φουνταριστό διπλό. Φουνταριστό, αλλάζεις τώρα τη γνώμη. Σκοράκι δίνουμε, ας πούμε. Ναι. 1-0-3. Ένα 0-2. Α, πολύ συγκρατημένος είσαι. Τι έγινε? Ακούμε τη φωνή της σύνεσης τις τελευταίες ημέρες. Εντάξει, μωρέ, ποια Τσέλσι τώρα βρε τώρα. Τι ωραία, το γυάλινο της Αγγλίας. Ναι, σιγά, την Τσέλσι. Τι κάνουν αυτοί. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Ναι, παρακαλώ. Ο άνθιμος που του το είπε ένας επιστήμονας. Και τι είναι ο άνθιμος? Ο άνθιμος είναι ο άνθιμος. Είναι ο εκπρόσωπος του Θεού επί γης. Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Ναι. Ο τόσο παπάς. Δεν ξέρω το ύψος του κύριου άνθιμου. Εντάξει, ναι. Και δεν έχει σημασία το ύψος. Σημασία ήταν στην παρέλαση. Το εύρος της καρδιάς και της ψυχής, ας πούμε, και το μεγαλείο της έχει σημασία. Αυτό. Καλώς έχει. Μάλιστα. Συμφωνούμε με την άποψη αυτή. Τα ξέρει, μήπως ήσουν εσύ. Δίστανται, μάλιστα. Κάτι ξέρει. Καλά, ό,τι ξέρει, εννοείται. Αλλά δεν θα τα μεταφέρουμε τώρα από τον αέρα, γιατί κινδυνεύουμε. Δεν ξέρει αύριο μεθαύριο. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε. Φιλιά, τσάω. Έτσι. 2-31-0-287-38. Επιστημονικές και περιστατωμένες απόψεις πάντα εδώ μεταδίδονται και βρίσκουν καταφυγή. Αυτό που ξέρασα να πω από την αρχή είναι ότι για όποιον επιθυμεί, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος τώρα να το κάνουμε αυτό, αλλά θα δώσουμε και ένα βιβλιαράκι, θα δώσουμε ένα αντίτυπο από το «Μία εποχή στο τσιμέντο» του περιβόητου Ισοβίτη, του φίλου μας, του οποίου την παρουσίαση θα βρισκόμαστε αύριο στο Public στις 7 και... στις 7 σκέτο, ναι, κανονικότατα δεν υπάρχει. Οπότε όποιος επιθυμεί, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και προς το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κληροσούρα, αν και εφόσον υπάρχουν παοξίδες και όχι μόνο. Δεν διαβάζεται το συγκεκριμένο μόνο από παοξίδες. Δεν αφορά, εντάξει, έχει οπαδικές παοξίδικες ιστορίες, αλλά γενικότερα η φιλοσοφία του είναι πολύ διαφορετική. Το να μάθει κάποιος και να δει ωραίες καταστάσεις και ευτράπελα από μια ιδιαίτερη εποχή όπως η δεκαετία του 90. FM κενό, μηνυματάκι, ονοματεπωνυμάκι βεβαίως. Αποστολή στο 54526 για να το πράξει αυτό. Και 2-31-0-287-38 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας. Αγίου Φέδρου Μάρτυρος. Αγίου Φιλωμένου. Φιλωμένο, δεν ήταν ένας ποδοσφαιριστής που κέρδισε στον ΠΑΟΚ από τον Αστέρα Τρίπολη? Ναι. Ναι, με τον Άρη Απαυτομένο που λέγανε Φιλωμένο. Ζήτημα να έβαλε ένα γκολ στον ΠΑΟΚ. Τώρα σαν του Κουτσιανικούρη κι αυτό. Ναι, δεν φοράει φανέλα ΠΑΟΚ. Έτσι, όποιος φοράει φανέλα ΠΑΟΚ δεν μπορεί να αντέξει το βάρος της. Βαριά η φανέλα. Ξεκάθαρα. Ναι. Χρόνια πολλά στη Φέδρα, στη Φεδρούλα, στη Φεδρίνα, στον Φιλούμενο. Στον φίλο, στη Φιλωμένη, Φιλωμίνα, Φιλωμίλα, Φιλομίλη και στην Φίλη. Φίλη. Βεβαίως. Είναι Διεθνής ημέρα αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό η σημερινή. Βεβαίως. Έτσι. Όλοι στον Ατήλη 7 και 19 θα δει στις 5 και 5. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Καμία έτσι αξιομνημόνευτη. Στη λωρίδα της Γάζας.
όποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα και αξίζει να τους μνημονεύσουμε. Η Μαρίκα Μητσοτάκη σαν σήμερα λέει το 1930. Αυτή σαν αρμαδάκια. Ναι. Σήμερα θα φάω. Α, δεν είναι η Μαρίκα. Βεβαίως. Εντάξει, σαμαδάκια τα οποία ήταν ας πούμε έτσι χορηγίας του ελληνικού κράτους για καμιά 300 χρόνια δηλαδή, όχι τίποτα άλλο ας πούμε γιατί... Πώς τα λέει και σαμαδάκια. Έτσι, πάπου προς πάπου, γενικότερα η οικογένεια Μητσοτάκη ουδέποτε ένα ένσημο έχει κολλήσει, αμείβεται από το ελληνικό κράτος. Καλά, εντάξει. Ξεκάθαρα ας πούμε. Έτσι, και πολύ καλά κάνει γιατί πρέπει κάποιοι άνθρωποι ας πούμε να μην δουλεύουν. Να μην δουλεύουν. Να το βγάλει, να τη ρίξει σαρμαδάκι, να βράσει ρύζι. Βέβαια, για βράση. Σήμερα θα φάω σαρμαδάκια. Τέλεια, ναι, τώρα που το λέμε. Εντάξει, ωραίο. Και ψάχνα, λοιπόν, γκούγκλαρα χθες την διαφορά στο, πρέπει να κλείσουμε το ίντερνετ. Τη διαφορά ντολμά με σαρμά. Ναι. Και δεν υπάρχει κάπου ας πούμε, να το λέει ένα άνθρωπο. Δείτε ποιες είναι οι διαφορές. Εδώ θα ζητήσουμε τα φώτα σου. Όταν ακούσει ντολμά, ναι, είναι με φύλλο λάχανο. Τελειώσαμε. 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 Όταν ακούσει σαρμά, ναι, είναι αμπελόφιλο. Αμπελόφιλο. Γιατί τότε όμως τα λένε τα σαρμαδάκια, δηλαδή τα αμπελόφιλο τα λένε και ντολμαδάκια. Γιατί δεν ξέρω τους γίνεται. Ναι, γιατί τα ντολμαδάκια, ναι, άμα τα πεις γιαλαντζή, ναι, είναι γιαλαντζή που λέει ψεύτικα. Ψεύτικα, ναι, 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 ψεύτικα. Ντολμαδάκια γιαλαντζή. Mm-hmm. Ναι. Ο ντολμάς είναι αυθεντικός το λαχανόφυλλο. Το λαχανόφυλλο. Τα ντολμαδάκια γιαλαντζή είναι ψεύτικα, δηλαδή με αμπελόφυλλο. Α, ναι. Να τε, και συνήθως το ντολμαδάκι γιαλαντζή, ναι, θα με πει τώρα, θα με διορθώσει η κυρία Μαρίκα, ναι, θα χτυπάνε και αυγολέμονο μέσα. Ο αυγολέμονος. Βάζουν και κοιμά. Ναι. Ναι. Στα ντολμαδάκια. Ναι. Ή και στα σαρμαδάκια. Εντάξει, τώρα αυτό η απόψη τη είναι. Μ' αρέσουν κοιμά, δεν μ' αρέσουν τα ρουφάνα. Μ' αρέσουν, ναι, λίγο. Ναι. Εντάξει, σαν τα κοιμιστά δηλαδή ένα πράγμα. Ναι, ναι. Γιατί εγώ τα ξέρω τα σαρμαδάκια χωρίς κοιμά. Χωρίς κοιμά. Και εγώ τα κατεδαφίζω εκεί. Ναι, 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 ναι. Τόσο σαρμά είναι ωραίο. Και τα γιαπράκια, τι είναι τα γιαπράκια. Τα γιαπράκια, αγόρι μου, είναι με λαχανόφυλλο. Όχι, άκυρο. Είναι μείγμα σηκωταριά σε έντερο μέσα. Κατάλαβε. Σε σκέπη τηλεκτή. Πώ είναι το κοκορέτσι. Ναι, 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 ναι. Φαντάζεσαι ντολμαδάκια μικρά ατομικά αυτό, ναι, το πράγμα, ναι, ναι, το μείγμα, ναι, μάλιστα, τα γιαπράκια, ναι, είναι δηλαδή. Και εκτός από έντερα έχουν και σκέπη γύρω-γύρω. Α, πολύ ωραία. Μαθαίνουμε, μαθαίνουμε. Και οι τζιγεροσαρμάδες τι είναι. Είναι κάτι τέτοιο στήρι με κάτι διαφορετικά υλικά μέσα. Αλλά το απευθύνεται ακριβώς η βάση του είναι με έντερο και σκέπη γύρω-γύρω. Τι ωραία πράγματα. Αλλά η βασική διαφορά που δεν υπάρχει άθροστο και θα πρέπει να φτιάξουμε εμείς το σχετικό λίμα στο ίντερνετ. Η διαφορά ντολμά με σαρμά απλή. Όλοι το ακούμε, αλλά δεν ξέρουμε γιατί μπορεί να πάρει και μια κονσέρβα που θα λέει. Το γιαλαντζί είναι αυτό που ουσιαστικά κάνει, ναι, τον σαρμά. Ναι, μάλιστα, ναι, ναι, το ψέμα. Ναι, ναι. Ωραία. Λύθηκε. Αυτό το γιαπράκι με τον τζιγκερό σαρμά δεν είναι περίπου τίτλο, αλλά πρέπει να έχει μια διαφορά στη γέμιση. Μάλιστα. Ναι. Ιστορίες, κυρίες και κύριοι, κουζίνες. Μαρίκα, ακούστε, τελειώνει με τη σκούπα και βγαίνετε με υποστηρίξεις. Μόνο από το λόγο, επειδή καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, καλά τα είπε, ναι, ο Στέφανος, εξού και ο Μαγδί. Έτσι. Λοιπόν, δεν σε μπορώ, ρε. Ο οποίος δεν ήταν γιαλατζή όμως, δεν ήταν γιαλατζή. Γιαλατζή είναι ο τέτοιος, ρε φίλε, ο Πασχάλης. Γιαλατζή εργαζόμενος, ναι, είναι ο πιο γνωστός σαρμάς με ποδαράκια. Τα βάλε τώρα σήμερα, ξύπνησες τώρα εσύ με τον Πασχάλη σήμερα, ναι, ναι. Με την Τζέλση παίζεις, ρε. Πήρα λίγο να βοηθήσω για τον Άνθιμο. Ναι, 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 ναι. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες και πριν και επί δικτατορίας που έκοβε τις κορδέλες μαζί με τους υπόλοιπους, οπότε είναι σίγουρα 80 χρονών. Ναι, ναι, είναι κάπου τόσο, ναι, μάλιστα. Και μάλιστα, και... σαν να κόψεις εγκάρσια το μη μέσα στο δέντρο και να είδες τους ρόζους αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έκανες τέτοιου είδους. Και θυμήθηκα κάτι, ναι, ναι, να αναφέρω. Βρήκα ένα χαρτί αυτές τις μέρες, όπως έψαχνα τα σιρτάρια του πατέρα μου. Λοιπόν, ήταν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που είχε κάνει με το Κουκουέ. Το πατέρα να, σου. Ναι, ναι, να, ναι, τους μεταφέρει, ναι, πριν δικτατορίας, για περιοδία. Και σε περίπτωση που πάθαινε είχε ένα Μόσχοβιτς, σε περίπτωση που του σπάζανε το αυτοκίνητο, το κάνανε, έπρεπε το Κουκουέ να το αποζημιώσει. Ο πατέρας σου ήταν αυτοκινητιστής, είχε, ναι, ήτανε, λεωφορείο. Όχι, όχι, είχε, ναι, τέτοιο, βουλευτές. Α, μάλιστα. Το, ναι, αυτοκίνητο βόλευε, ήταν Μόσχοβιτς. Μόσχοβιτς, ποιο είναι αυτό, είναι, ναι, θα το γκουγκλάρω το. Ναι, λοιπόν, ήταν ρώσικο, βόλευε δηλαδή από όλες. Έτσι. Και μόλις, ναι, ναι, έλειπε καιρό, περνούσε καλά φαίνεται, μου έλεγε ο αδερφός μου, εμείς πεινούσαμε. Κάτσε για την επανάσταση. Πω, τι αυτοκινητάρα. Μόσχοβιτς, φίλε, τρακάρει Λάντα με Μόσχοβιτς και το Λάντα το αναγνωρίζουμε όταν από την DNA, δεν υπάρχει. Πιο δυνατό το Λάντα, το Μόσχοβιτς. Το Λάντα πρέπει να είναι μεταγενέστερο. Μεταγενέστερο, δεν μετά είναι το Λάντα. Ναι, 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 μοιάζουν όντως. Και μόλις βγήκε
ο Παπαδόπουλος, για το πρετσικόπημα. Σφαίρα ο πατέρας μου στο Βαρδάρι, αγοράζει μάσκα και Όπελ, κανονικά τέριαζε, τα ξυλώνει όλα. Έτσι, Όπελ. Τα έβαλε μπροστά, το έκανε Όπελ. Να μην σε πω Όπελ κορτίνα βαρύ κιόλα. Ποιο Μόσχοβιτς και ποιο Πριοβίτς. Σε λέει πάνω. Αλλά έχει, ξεκινήσαμε από τον άθιμο, έχει βοηθήσει πολύ. Μπορεί να μην διάβαζε επί Χούντα, σε βοηθούσε επί Χούντα. Μάλιστα. Έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα, μα περίμενε. Καλημέρα. Γλαγόρι μου. Υπάρχουν και τα κουκουλωτά. Τα κουκουλωτά, μάλιστα, εδώ η παρέμβαση. Υπάρχει σηκωτάκια, ψιλογωμένα με μπερκέτη μέσα και τυλιγμένα με κυλίτσα από κατσικάκι. Α, τι ωραία, πολύ ελαφρύ και πρωινό έδεσμα. Ωραία, να φανταστώ. Ναι, και τώρα θα σηκωθώ να ρίξω μια μπριζόλα μέσα στο φούρνο να γίνει. Μάλιστα, έτσι. Έχεις επιστρέψει πάλι στη βάση σου, να φανταστώ. Ναι. Δεν είσαι εντός Βερίας, δηλαδή. Όχι, πάρω στο χρήμα. Πες το μου, αγόρι μου, πες το μου σιγά σιγά ότι αρχίσαμε και επανερχόμαστε στους κανονικούς ρυθμούς. Ωραία πράγματα. Μπριζολίτσα μέσα στο φούρνο, όχι στο τζάκι, δεν έχεις ανάψει τζάκι. Όχι, όχι. Μάλιστα, όχι ακόμα. Μια μπριζολίτσα έτσι ωραία πρωινή, θα τη συνοδεύσουμε με κάτι. Τσίπουρο. Ναι. Σαν ότι άλλο έχει μέσω ψυχή. Εντάξει, απλά. Ωραία. Χαλαρά πρωινά, ναι, εντάξει. Η σόμπα είναι μαντεμένια. Μ' αρέσει. Όχι, στο φούρνο μέσα στο φούρνο. Ηλεκτρική. Α, στο ηλεκτρικό, όχι, εκείνο την ώρα. Εκείνο την ώρα. Εκείνο την ώρα. Και πάρω το κρατικό. Ωραίο. Έτσι. Μοιράζει συντάκε εδώ. Και πολύ λίγο λάδι. Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γιατί θα βγάλει αυτό τα λάδια του. Έτσι. Πρωί-πρωί λοιπόν, κυρίε και κύριοι, να μια πρόταση για ένα έτσι διαφορετικό. Και τα κουκουλωτά τη ρίγμα. Αυτό το άκου. Αυτό το ξέρουν. Τώρα, άμα κάνει την κουκουλητή την πριζόλα, τώρα άκουσε με κάποιον. Άκουσε αδόκολα τώρα. Κάντε ένα σαν πουγγύρε παιδί. Μπήθε φλασιά 5 λεπτά πριν το βγάλω. Να ρίξω ένα κεφαλοτήρι από απάνω. Μπράβο, σε φουγγί να το κάνεις αυτό, ρε παιδί μου. Στη λαδόκολα θα το τυλίξεις, θα το δέσεις με σπάγκο, θα βάλεις το κεφαλοτήρι από πάνω και θα δεις μέσα σου μια του να βράζει αυτό. Ναι, τελείωσε. Φουγγί θα το κάνεις. Τελείωσε. Έγινε. Και μισή κουταλιά του καφέ, του γλυκού ντοματοπελτέριξε μέσα, να δεις. Τον ακούσαμε, τρέχαν τα σάλια του ήδη. Τσαο, τσαο, τσαο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το λόγο επειδή όπως το γνωρίσαμε, με προτάσεις για ένα πολύ ελαφρύ και ενεργειακό μπραντ. Όλα αυτά να το κάνουμε και μπάρα. Μπάρα, ναι. Μπορούμε ας πούμε και να το δώσουμε στον κόσμο. Μπάρα τη Γεροσαρμπά. Τι καλά. Κανονικότατα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Περίμενε. Καλώ τον. Γεια σου. Τίποτα με αφορμή τη συζήτηση γύρω από τον άνθρωπο. Απλά ναι. Νομίζω στο βιντεάκι λέει κάπου έτσι για να μείνουμε γνωστοί τη πραγματικότητα. Λέει όταν έφτασαν οι Ρούσοι στο φεγγάρι. Αυτό. Ναι. Απομόνοντας. Έτσι, σωστό. Επαφή με την πραγματικότητα. Τι μα κρύβουνε, ναι. Οι Ρώσοι πήγανε πρώτοι, εννοείται. Τι. Φιλιά, ευχαριστούμε. Σωστό. Τσαό, τσαό, τσαό. Ναι, κανονικά αυτό πρέπει να το μεταδώσουμε όλο για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Εμείς θα πάμε να οδηγηθούμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα από τον μοναδικό πλανήτη, τον πλανήτη Γη. Δεν υπάρχουν άλλοι πλανήτες εδώ. Μείνετε συντονισμένοι, το λόγο επειδή τώρα ξεκινάει. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στην Υγρή Θεσσαλονίκη έχει μια ψηλό ψυχάλα, έχει και ένα σχετικό κρυουλάκι. Θα ντυθούμε λίγο καλύτερα από χθες και την κουκουλίτσα του τι θέλει τώρα για το πρωί, αλλά δεν είναι, δεν είναι και κάτι το extreme για να ανησυχούμε. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας. FM κενό μηνυματάκι με ονοματεπωνυμάκι για όσο επιθυμούν. Αποστολή στο 54526. Θα δώσουμε ένα αντίτυπο από το βιβλίο του Ισοβίτη, Μία Εποχή στο Τσιμέντο. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια συλλογή ιστοριών από τη δεκαετία του 90, οπαδικών ιστοριών με πάρα πολλά εφτράπα, με πάρα πολύ γέλιο, με ωραίες έτσι ρομαντικές τοποθετήσεις μιας άλλης εποχής. Φτάσαμε να λέμε το 1990, ήταν μια άλλη εποχή. Ένα βιβλίο στο οποίο θα έχουμε την χαρά να βρισκόμαστε στο πάνελ αύριο της παρουσίασης στο Public, 7 η ώρα, μαζί με τον δημοσιογράφο τον Γιάννη Ανδρουλουδάκη και τον Πάνο τον Τόλιο. Τον Πάνο τον Τόλιο φυσικά το γνωρίζετε μέσα από τα Ξύλινα Σπαθιά, από τον Χαρούλη, από τον Αγγελάκα, από πάρα πολλές μπάντες. Είναι η ζωντανή ιστορία αυτού του τόπου, η ζωντανή μουσική ιστορία και ταυτόχρονα είναι και έτσι και φίλος
του δικεφάλου του Βορρά. Ο Πάνος ο Τόλιος FM και ενώ το μηνυματάκι σας αποστολή με το όνομα τεπωνυμάκι στο 54526 για όσους επιθυμούν να μπουν στην διαδικασία της κλήρωσης για ένα βιβλιαράκι να έχουν να διαβάζουν. Δεν είναι και καλοκαίρι. Ωραία, να πράγμα, το εσύ, κάνουμε εσύ, στην τέτοια. Στον υπαξίδι, κανένα φιλαράκι πάνω. Ο καθένας μπορεί να το διαβάζει, δεν είναι στενό. Ναι, έχει όλη την οτροπία θέλω να σου πω. Ναι, όλη την οτροπία. Δηλαδή, αν αφαιρέσει, α πούμε, το οπαδικό, μπορεί ο καθένας να βρει, α πούμε. Μάλιστα, είναι αυτό του μέσα σαν οπαδό. Ιστορίες που τις έχει ζήσει και μακάρι να μπορέσουν και άλλα παιδιά να ασχοληθούν και να γράψουν πράγματα που πρέπει να διασωθούν από ιστορίες που λέμε στα καφενεία, βέβαια. Ήταν η καλύτερη καζούρα. Το αλλιώς ήταν τα πράγματα πιο αγνά, πιο ωραία. Το ξύλο ήταν αγνό. Καλά, το ξύλο ήταν αγνό, αλλά ήταν εντυπωσιακό και αντρίκιο. Δηλαδή, που κάλαρε τα φλάρε και το σουγιάν. Που πάψε το σουγιάν. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον 730 που λέει καλημέρα, αδέρφια. Στέφανε, τι οδηγούσες, λέει. Τάτρα, δεν τα ξέρω κιόλας εγώ. Ή Οσκός. Οσκός λέγεται. Όσκους. Ήμουνα κι εγώ αρματοφορέας, λέει ο φίλος μας ο Ντασάεφ. Ωραία, ρε, να Ντασάεφ. Εντάξει, 2,59 σειρά εγώ. Ναι, ναι. Τι σειρά, το παιδί πόσο χρόνο. Με θόρια ήσουν κι εσύ. 2,59. Αλλά για να λέει Τάτρα και Όσκους, εντάξει, τα Όσκους είναι τα πιο βαριά. Κινούνταν αυτά. Κινούνταν, ναι, εντάξει. Όχι ότι είχα, ρε, παιδί μου, ανέβηκα, έκανα δύο δρομολόγια, είχα και τέτοια ειδικότητα. Γενικά είχα κάνει πιο πολύ καραβανάς όταν ήμουν. Έπαιρνα και τέτοια ιστορία. Είχα πάρει όλα τα διπλώματα. Α, εντάξει. Τα πτυχία. Τυχία, ναι, εδώ στο στρατό. Τυχία να έχει στο στρατό, σε βάζανε σε δύο μήνες τα παίρνει όλα. Δηλαδή. Έτσι, έτσι. Μια χαρά. 2-31-0-287-3-8 το δικό μας το τηλεφωνάκι για τον μαγικό του κόσμου του NBA νωρίτερα. Charlotte Hornets, Atlanta Hawks 108-94, Philadelphia 76ers 117-91, Brooklyn Nets, Utah Jazz 91-101, Milwaukee Bucks, Chicago Bulls 116-113, Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs 128-89, New Orleans Pelicans, Washington Wizards 125-104, Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers 183 και Houston Rockets, Dallas Mavericks 108-128. Αυτή την ώρα παίζουν οι Blazers με τους Magic, είναι στην τέταρτη περίοδο 95-84 και στο ημίχρονο Clippers με Suns 49-49. Κατά τα άλλα δεν έχουμε EuroLeague σήμερα για τον μπασκετάκι. Έχουμε, ξεκίνησαν οι εθνικές να παίζουν κάποια προκριματικά όσες δεν έχουν προκριθεί. Δεν έχουμε Champions League μπασκετικό εκεί όπου αγωνίζει το ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ λόγω επειδή των εθνικών. Αλλά φυσικά έχουμε Europa League λόγω επειδή εδώ έτσι του ΠΑΟΚ και το ενδιαφέρον. Το διπλό που θα δώσει ο Ρωμάνο Αβραμόβιτς. Εδώ. Ξέρουμε μέσα από τα κέντρα των αποφάσεων. Έχω δώσει στο φίλο του τον Ιβάν, θα το δώσει. Τελείωσε. Το είπε, τελείωσε. Τελειώσαμε. Θηγατρική δηλαδή η Τσέλσι. Θηγατρική ο Ιβάν. Πώς, γιατί η θηγατρική συνήθως παίρνει τα αποτελέσματα όταν τα θέλει. Θηγατρική θα δώσω στο παιδί μου. Μάλιστα. Στο παιδί μου. Τώρα ο Ιβάν έχω θηγατρική την Τσέλσι. Πώς, άμα είναι να του δώσει ολόκληρη Τσέλσι το μάτσο, όπως λες εσύ, δεν είναι θηγατρική. Μα είναι περασμένη, δεν έχει θέμα να το πει. Υπάρχει ένα λόγο. Λόγω επειδή είναι φίλο μου Ιβάν. Μεγάλη τώρα βάλω και το παιδί μου Ευρώπη να παίξει. Θα πηγαίνα μαζί Μπορείς, μπάτε, μπορείς, φύσαν το λομαδάκι. Μάλιστα, μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Λάνια. Καλώς τον, καλώς τον. Αγόρι μου. Τι κάνετε? Καλά είμαστε εσύ? Καλά πάμε, μια χαρά. Έτσι, αυτό θέλουμε, αυτό θέλουμε να ξέρουμε από σένα, ότι πας καλά και τίποτα άλλο. Χτες είχαμε... Ναι. Εμείς τα... τέτοια τα... λαχανοσαρμάδες, λέμε. Μέσα στο πνεύμα της εκπομπής. Τα σαρμάδες και τα μπελόφυλλα τα λένε γιαπράκια, ξέρεις ποιοι αυτοί στα νησιά. Στα νησιά τα λένε τα γιαπράκια, μάλιστα. Τα νησιά, εμείς τα λέμε αμπελόφυλλα. Αμπελόφυλλα, μάλιστα. Άλλο τα γιαπράκια, άλλο τα γιαβράκια επίσης. Ναι. Ναι. Χτες είχαμε μάθημα για την Ευρώπη, Γερμανίες, Ολλανδίες, Βέλγιο και Ελβετίες. Σήμερα να έχουμε λίγο και ένα μάθημα. Βεβαίως. Γιατί και εσείς εκεί κάτω τώρα. Ναι. Χάλασε ο κόσμος. Χάλασε, ναι. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο τώρα. Τι σχόλιο? Ναι. Τώρα λοιπόν τα πράγματα άλλαξαν πολύ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Φιλία δεν υπάρχει. Έτσι. Αφού στον ψεύτικο Ντουνιά φιλία δεν υπάρχει. Ναι. Ψεύτησε όλος ο Ντουνιάς. Το ξέρεις αυτό το τραγούδι? Φιλία δεν υπάρχει. Αυτό το... Ναι. Μιλάμε έτσι για φίλους που είχαμε όταν ήμασταν 14-15 χρονών. Έχω παρέες ακόμη. Ναι. Λοιπόν, προτού δύο χρόνια, θα σας πω και τι έγινε και φέτος. Μάλιστα. Μετά άλλα. Ναι. Προτού δύο χρόνια, ναι, πήγαινα σε ένα καφενείο, το είχε ένας φίλος μου. Ναι. Ωραία. Καλό φιλαράκι, παρέα, στρατιώτη μαζί,
Μετά. Σε ποιο σημείο, πού ήσασταν, στρατιώτες μαζί, πού ήσασταν. Αυτός πήγε για μάγειρας στη Σπάρτη που φαίνεται πει, δεν ξέρω. Ναι. Σπάρτη είναι οι μάγειρες, ναι. Ναι. Και μετά πέρασε η Δαμιδία από την Τρίπολη. Όταν αποσπάστηκαν. Πέρασμα. Αποσπάρτηκαν. Ναι, άστα αυτά. Άνοιξε καφενείο. Ναι. Και πήγαινα εκεί πέρα. Και άλλη παρέα βρισκόμασταν. Εκεί η παρέα γνώρισε κι άλλους δύο. Ένας δούλευε στην τράπεζα, τον ήξερα που πιο μικρός από μένα ήταν αυτός. Στην τράπεζα δούλευε. Τέλος πάντων τώρα συνταξιούχος ήταν. Και κάποτε αυτός ήταν στον Πανσεραϊκό τερματοφύλακας. Ναι. Μπορεί να τον ξέρετε. Αστάκογλου. Δεν το ξέρω. Λίγο παλιός. Λίγο παλιός είναι. Εσείς δεν είχατε γεννηθεί τότε. Εντάξει, ιδέα ήμασταν τότε, ιδέα. Λοιπόν, άκου τώρα. Τους λέω το μεσημέρι το Σάββατο έβγαιναμε εγώ κάθε 9 η ώρα πηγαίναμε από το ξενοδοχείο ταξί γιατί λίγο μακριά εγώ δεν πάω να περπατήσω τόσο γιατί από την καρδιά έχω προβλήματα από την καρδιά. Τέλος πάντων κατέβαιναμε κάτω, έπιναν ένα καφέ, ο καφές... Έχει κρυώσει. Ήτανε... Όχι, ο καφές... Ναι. Ήταν ο Παντελής. Ερχόταν, ας πούμε, από τις 9 η ώρα, ναι. Μέχρι τις 11 η ώρα, μόλις πέραν του καφέ, πληρώνανε. Ναι. Ο καφές είχε 1 ευρώ. Α, 1,5 στο... Κύριε, 1,5 ήταν, καλά λέει η κυρία Μαρικά. 1,5 ευρώ... Μιλάμε πρωτού 2 χρόνια. Ναι. Εγώ έπαιζα διπλό. Τι διπλό? Ελληνικό διπλό. Νόμιζα έπαιζε διπλό τον ΠΑΟΚ τίποτα. Εσύ συγκυμπάρης αγόρι μου γι' αυτό. Όχι ρε, το, μην μιλάς για ΠΑΟΚ. Δεν μιλάω. Συγκυμπάρης είσαι ρε. Συγγνώμη, δεν ξαναμιλάω. Και άλλοι ήταν όλοι ΠΑΟΚτσίδες, μόνο εγώ Αργιανός. Ναι, έτσι, ψηλά τη σημαία. Λοιπόν, το ωραίο τι γίνεται. Τι γίνεται? Ερχόταν και ένας παπάς από το διπλανό το χωριό. Μάλιστα. Αυτονού. Ο παπάς του είχε ένα γιο, έπαιζε στον Άρη. Αλλά ο παπάς δεν ήταν Αριανός, ήταν Παοκτσής ήταν. Παπάς ο παπάς. Παπάρης δηλαδή. Λέω, ναι. Λέω και τον παπά του λέγανε... Όπως λέμε παπαπάω γι' αυτό. Παπατράκα. Γιατί... Όλου στην τράκα ήταν. Παπατράκα την έλεγε αυτό ο τραπεζίτης. Έτσι, και ήταν ανιψιός του αυτός. Μάλιστα, παπατράκα. Έχει πάρει την ανιψιά του. Ναι, υπέρ το χείρο. Του έλεγαν παπατράκα. Για τις χείρες και τα ορφανά τέκνο μου. Άκου τώρα. Ακούω. Τελειώνει και εκπομπή σιγά σιγά. Το Σάββατο, λέω, 12 η ώρα. Ναι. Στην Τάι Ταβέρνα. Του Δήμου την Ταβέρνα πάνω. Ωραία. Του Δήμου την Ταβέρνα. Εκεί. Εγώ εκεί πέρα πήγαινα κάθε μέρα εκεί πέρα έτρωγαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο παπάς ξέχασε να έρθει. Είχα και έναν ψιό δικό μου από την αποξάρι μου ψιό. Λοιπόν, το λέω το τραπεζικό, πού είναι ο παπάς. Α, μάλλον θα ξέχασε αυτό. Είναι η παπάς. Θα έρθει, λέει, άμα του πάρουμε τηλέφωνο θα έρθει, λέει. Θα έρθει, μάλιστα. Τηλέφωνο... Άκου, τηλέφωνο που λες, πού είσαι ρε παπά, τι έγινε, είμαστε εδώ πέρα. Α, μάρε παιδιά, ξέχασα, θα έρθω αλλά να με πληρώσει λέει και τη βενζίνα. Δηλαδή, το χωριό δεν είναι, ούτε 1 χιλιόμετρο δεν είναι. Είναι δίπλα στο σταθμό, αλλά έφτιανε η πλάκα. Ήταν για παρέα, καλός ήταν. γιατί να μην δεν είναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Ωραίος ήταν. Παπατράκας, μάλιστα. Ωραία. Τώρα λειτουργεί ο Παπατράκας. Ναι, μεγάλος είναι. Είναι πολύ μεγάλο. Σε ένα χωριό πήγε, είπε ένα δεσπότη εκεί πέρα, του Στερογαστρονό, τον είπε να πηγαίνει να ψάλει σε ένα δεσπότη εκεί πέρα. Του τέτοιου σε χωριό. Στην Ηράκλεια από έξω. Ναι. Σε ένα μικρό χωριό. Ναι. Του φέρουν κατσίκια, κρέατα, αυγά, λέει, δείξω τι λέει, λεφτά δεν θέλω, λέει. Α, ωραίο. Θα πληρώνει τη βενζίνα, λέει, και ωραίο, τίποτα ωραίο. Άλλο. Μια χαρά, κι εγώ έτσι κάνω. Ωραία. Άκου τώρα. Με φωνάζω τα τραγουδάκια και με πληρώνω σε τσουβλάκια, ναι. Λέω, παραγγείλτε, παιδιά. Ναι. Τους είχα καλέσει εγώ, παρέα, ναι. Σούμενα. Λέω, τα έξω δικά μου εννοώ. Η φιλία γιατί δεν υπάρχει, δεν καταλάβαμε. Μια χαρά, Παπατράκας, παρέα έκανε. Γιατί μαλώσατε. Ναι. Ναι.
Ναι, αυτό το... μετά είναι αυτό. Α, μετά, στο επόμενο επεισόδιο. Έκανε εισαγωγή στο επόμενο, ναι, αυτό ήταν. Άκου τώρα. Δεν ακούμε. Έρχει, τώρα. Ο ναι. Παπατράγκας σε, ναι. σε πέντε λεφτά ήρθε. Ναι. Ήρθε. Καλά, ρε, ρε Παπατράγκα. Τι ξέ... ναι. ξέχασα. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Τι παρήγγει. Εμείς αυτή. Πιπεριές καυτηρές, ναι. Τα τώρα πάμε σε όλο το μενού, ναι. Τι στρεμείς, άλλους ναι. σούς, άλλους μετά ναι. αφούζα, τίποτα αρχίσαμε στη Ριτσίνα. Τέλος πάντων... Τέλος πάντων, περασμένα, ξεχασμένα. Ο Παπατράκας παραγγέλει 4 σουβλάκια. Πολύ ωραίος. Τώρα την ουσία. Την ουσία τώρα, αυτό λοιπόν, περιμένουμε, ναι, η ουσία. Το σύνορα, ναι. Λέω, Παπατράκα, λέω, που, δεν τον είπα... Πανίγυρα για να βάζει κι άλλα λέω. Λέει 4 πανίγυρα λέει για. Και θα φάω. Ένα για κάθε Ευαγγελιστή. Ναι. Όχι. Ναι. Τα δύο λέει. Θα τα φάω λέει. Στο σπίτι και λέει ο ανιψιός του. Ναι. Τα άστα αυτά παπατράκια του λέει. Αυτά τα πήρε ζε για την παπαδιά λέει. Έτσι. Μάλιστα. Να σε καλά Χαραλάμπη μου. Για την παπαδιά. Σε ευχαριστούμε. Έχουμε γραμμούλες γι' αυτό. Κόσμος θέλει να βγει. Καλά, καλά, καλά. Γραμμές, εγώ τα περιμένω. Καλά είναι. Τι να το πεις τώρα. Δεν το πει. Μας αποστόμασε. Πάρ την όλη την εκπομπή. Overlap. Παρ' όλη την γι' αυτό, ε. Δεν σας αρέσει άμα ακούμε τέτοια. Όχι, πώς δεν μας αρέσει. Καλά, δεν σε ακούμε εμείς. Δεν μας αρέσει. Είναι η φιλία που λες. Αυτό περιμένουμε. Ναι. Για τη φιλία θέλουμε να μας πεις. Ναι. Άμα χαιρετήσει κανέναν. Ναι. Δεν σε χαιρετάει. Έτσι. Γιατί να μην, ναι. Γιατί να μην τον, αυτό. Τον πεις καμιά υποχρέωση. Έτσι. Κατάλαβες. Στα αφιερώνω. Λοιπόν. Στα αφιερώνω το τραγούδι πάντως, να ξέρεις. Ψεύτησε πλέον ο Ντουνιάς, το ξέρεις. Ε? Αυτό, το, υπάρχει ένα τραγούδι ναι. του... Του Ρούκουνα. Όχι, είναι ποιο? Το τέτοιο, είναι το... Ναι. Πιανού είναι για τώρα. Ναι, δεν πειράζει, θα το βρούμε. Υπάρχει φιλία. Ναι, ναι δεν υπάρχει φίλο. Είναι το... Ναι. Κυραμαρίκα κάνει για πράγμα να έρθω να φάω. Δεν, υπάρχει, δεν έχουμε... υπάρχουν φίλοι στο αντίθετο φίλο επίσης μπορώ να σου πω ένα άλλο τραγούδι που δεν αφορά το θέμα της εκπομπής. Μάλιστα, να σε καλά Χαραλάμπη μου, αφιερωμένο. Γεια, 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 γεια. Έτσι, ψεύτησε όλος ο Ντουνιάς κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Να, έλα, έλα, πάμε, πάμε δυνατά τώρα, ξεκινήσαμε. Να τους. Έλα μωρέ, τι γίνεται παιδιά. Πού είσαι, πού είσαι, εσύ ο άνθρωπος της υπομονής, η όβια υπομονή, μόνο εσύ θα περίμενες τόση ώρα. Καλά είμαστε εσύ. Δόξα τω Θεώ, είμαι το ξενοδοχείο, το άξιτουσα. Ναι, να τη ζω, αράξιτουσα. Γιατί... Ακούστε, παιδιά. Ακούμε, είμαστε όλοι αυτιά. Από την πρώτη του μήνα αρχίνανε η αίτηση για το μέρισμα. Α, να τα νέα τεχνολογία. Να πάρει, και, πάλι χρήματα. 14 με 15 τα παίρνουν όλοι. Τα παίρνουν όλοι, έχεις... Αυτοί ναι. που δικαιούνται φυσικά. Εσύ ναι. τι μέρισμα παίρνεις τώρα. Έχεις πληροφορίες δηλαδή από μέσα. Για τα Χριστούγεννα, μωρέ, για το χριστουγεννιάτικο δώρο. Θα μας κεράσεις τίποτα ή πάλι θα την κάνεις στο Αγίου Ρωσίου. Εννοείται να σε κεράσω. Για μας κεράσεις. Και να πάμε στην καφετέρια να πιούμε μετά. Θα πάμε, πάμε στην καφετέρια. Θα πάρεις και το χρήμα, θα πάρεις και κάτι. Σώθηκα. Δεν μπορείς να πασόλια πρωινό έχει και στο ξενοδοχείο που είσαι. Έχει 5 ευρώ λέει το πρωινό. 5 ευρώ. Τι 5 ευρώ ρε εσύ. Γιατί ρε φίλε. Πολλά είναι. Πολλά. 5 ευρώ πάω. Βέβαια. Τι. Μισό που γατσατσίδικο αδειάζω 5 ευρώ. Πάρω εγώ μια πίτσα εκεί την Κολόμπου το ναι. λιόντο που έχει ωραία βέβαια. Θυμάσαι που πήρε πίτσα και έφαγα. Ναι, τον κέρδο, πώς δεν θυμάμαι αφού εγώ την πλήρωσα. Μπράβο. Παιδιά, ο Παφλίας είναι όμως που κατάφερα να μου πάρει λεφτά. Ναι, δηλαδή... Παπατράκας. Παπατράκας. Εννοείται. Φαλακρέ, καφετζή. Έλα ρε. Και δεν το ξέρω, έλα να κεράσω κορφλέξ μαγειρίτσα, έλα. Έτσι, μάλιστα. Μαγειρίτσα. Κορφλέξ μαγειρίτσα. Τώρα ξύπνησε ζωάρα, έχει 7 η ώρα στο ξενοδοχείο, τα απολαμβάνει όλα τα φασίλια. Εξήμιση σηκώθηκα. Γιατί ρε, γιατί τόσο νωρί. Αναφορά έχετε, ναι. Όχι, φρουρά πήρατε. 8 η ώρα να πάω να πάρω ρούχα, γιατί χρειάζεται να αλλάξω να κάνω μπάνιο. Από τι ώρα κοιμάσαι εκεί πέρα. 8 η ώρα να πάρω ρούχα, μια χαρά. Κοιμήθηκα γύρω στι 11.30 το βράδυ. Απλά ωραίο. Και εγώ μαζί σου έβλεπα το Παρί Λίβερπουλ και με πήρε ο ύπνο στο καναπέ. Τι έλεγε ο Χαραλάμπη για τα σουβλάκια συνέχεια. Τι, μην ακούσει σουβλάκια κατευθείαν, κάτι δικά του έλεγε. Κάτι ωραία σουβλάκια. Σουβλάκια μα ένοιξε την ώρα. Σουβλάκια εκατοστάρια, εκατοστάρια, γραμμάρια, εκατοστάρια. Ωραία. Μάλιστα. Καμιά ταινία δεν είσαι εκεί στο ξενοδοχείο ή κοιμήθηκε. Όχι.
ξεκούρα. Το Ρετζίκι και είδα. Μάλιστα, πήγε στο Ρετζίκι πάλι εδώ και είδε μια πολύ ωραία ταινία. Μια ναι. ταινία ναι. με πολεμιστές και ναι. νίντζα. Α, μας και... ενδιαφέρει, για ρίχτε εδώ το preview. Ήταν ένας μουγκός. Και μίλησε. Ντερέκι. Και πήρε να πήγε τον προηγούμενο. Ναι. Μπράτσα τεράστια. Ναι, 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 ναι. Μπράτσα τεράστια. Και το τέλος έζησε ναι. δύο παλικάρια. Ήταν από την ταινία. Ναι, ναι. Ωραία. Μ' αρέσει που πήγαμε κατευθείαν στο. Πώς το λένε, στο τέλος. Στο... στην ουσία. Okay. Στην ουσία, δεν χρειάζονταν πιο μεγάλη. Ήταν ένας με μεγάλα μπράτσα και στο τέλος ήσαν δύο παλικάρια. Τέλειος. Αυτό χρειάζεται να ξέρεις την ταινία. Και ζόμπι μέσα και νίτσα. Μάλιστα. Πολύ ωραία ταινία. Θα την ψάξουμε να την βρούμε. Να είσαι καλά. Γεια σου, Παφούλια. Σε ευχαριστούμε. Καλή, καλή διαμονή, κυρίες και κύριοι. Τι. Πάει στο Ρετζίκι συνέχεια. Μήπως αγαπάει εκεί. Δεν ξέρω. Πιο ορεινά είναι, ας πούμε. Έχει καλύτερο κλίμα. Ψεύτησε όλο ο ντουνιάς, κυρίες και κύριοι, έτσι. Ναι, κανονικότατα. Κανονικότατα. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας. FM κενό, μηνυματάκι. Όνομα τεπωνυμάκι. Αποστολή στο 54526. Χρέος 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Και. Χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Αν θέλετε, στέλνετε και το ονοματεπωνυμάκι σας για να κληρώσουμε και ένα βιβλιαράκι, ένα αντίτυπο από το Μια Εποχή στο Τσιμέντο. Το βιβλίο του Ισοβίτη με πάρα πολύ ωραίες οπαδικές σας πρόμαυρες ιστορίες. Όλα αυτά στο FM κενό, μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Καλημερίζω τον 688 που λέει Batman. Άρα μάθει ο Ζαγόρας ότι έχεις μεσάνυχτα από οδήγηση, θα σε απολύσει. Ναι, δεν έχω, ναι, δεν έχω ιδέα. Ναι, ναι, συμπλέχτη, κλαπέ και τέτοια σου Πες και έχω πάει με το Ζαγόρα στο χωριό. Όχι. Ήρθε, με πήρε από την αρρωγέφυρα της Σταυρούπολης. 40 λεπτά. Ούτε. 35 λεπτά. Λέγα, Αναστασιά. Αναστασιά. Πώς σου πήγαινε την ώρα. Εντάξει. Άντε 40 λεπτά. Άντε 45 όσο επιτρέπει. Ναι. Αφού ξέρω, εγώ παίρνω τη μάνα μου τηλέφωνο, τη λέω έρχομαι. Ναι. Και κλείνω το τηλέφωνο και πήγα. Κατευθείαν. Εμείς οι πιλότοι το έχουμε σέρες, ας πούμε, και Τιτάν 35 λεπτά το λέγαμε. Ναι, εντάξει. Σωστό, τι έχει κάνει και σου λέω, από αερογέφυρα Αναστασιά, δηλαδή πόσο είναι, 100 πόσα χιλιόμετρα είναι, ας πούμε. Είναι μια κατοστάρα, είναι. Ναι, είναι και βάλε. Αερογέφυρα. Αερογέφυρα, ναι. Σταυρούπολη. 120 είμαστε περιφερειακό, 120 είναι χωρίο δικό μου. Και 120 είμαστε χοντρικά. 120 χοντρικά αυτό. Όχι, ρε. Ναι, ναι, ναι. Κανονικά. Ο πιλότος το Ζεύς είναι ο. Ο Στίνγκ, ο Στίνγκ, κανονικότατα. Ναι, δεν έχω. Αλλά έχω ιδέα από μπάσκετ. Εννοείται, ρε. Οπότε κάπου εκεί κερδίζω, α πω εγώ τώρα αυτά τα lay-up και τα τέτοια. Όλα τα παρελθονολογικά. Κερδίζω κανονικότατα. 2-31-0-287 και 3-8 βεβαίω. Είχαμε χθε και το Champions League εδώ. Ήρθε η ώρα τη επαλήθευση να δούμε τι κάναμε. Δεν σε βλέπω ενεργό, μάλλον. Μαύρη νύχτα στην Πούντα. Έτσι, πες το. Για να μην ήρθα εδώ πέρα με χρυσό δόντι. Ναι, 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 ναι. Βλέπω εδώ ότι έχουμε πιάσει τώρα τα χαρτιά μας τα τέτοια, ότι μάλλον μοιράσαμε. Αν παιδίσω εδώ πέρα και εδώ με χρυσό δόντι, τα πιάσαμε τα λεφτά. Μην λες χρυσό τώρα εδώ, γιατί. Και σε μαζέψουν τίποτα με τα χρυσά και με αυτά και με τα τέτοια. Απ' έξω περιμένω τα παιδιά να ακούσουν για χρυσό. Γι' αυτό μοιάζουν το καλύτερα. Λοιπόν, χθε προτελευταία αγωνιστική τη φάση των ομίλων, Ατλέτικο Μαδρίτη Μονακό, να το σκοράκι το δικό μου. Έδωσα 2-0. 2-0 ήρθε. Η προφητεία βγήκε. Εσύ το δώσες 2-1. Καλά ήμασταν εντός. Δεν υπήρχε περίπτωση. Λοκομοτίβ Γαλατά 1-1. Εσύ 0-1. Εγώ. Η Λοκομοτίβ εύκολα 2-0. Το πιάσες. Κανένας. Κανένας μας. Βεβαίως, βεβαίως. Μπορούσια. Να την Μπορούσια που σου έλεγα. Έγινε ιστορία. Λέγα, εσύ ήσουν πολύ καταφατικός και σίγουρος για μια εύκολη βραδιά. 3-0. 3-0 το έδωσες. 1-1 το έδωσα εγώ. Μπορούσια. Μπρίζ. Βοήθησε την Μπρίζ για να πάει η UEFA. 1-1. 1-1 το σκορ. Εντάξει. Μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά. Νάπολη, Ερυθρός Αστέρας. Αχ, παραλίγο. Καλά, ρε, καλά τα πήγα. Yeah. Τώρα που τα βλέπω. 3-0 το έδωσα εγώ. Εσύ το πίστευες πολύ στον Ερυθρό. Yeah. 1-1. Νάπολη, Ερυθρός Αστέρας. 3-1 τελικά. Παραλίγο θα βγάζαμε και αυτό το σκοράκι. Ναι. Αϊτχόβεν, Μπαρτσελώνα. 1-2. Εδώ πήγα να κάνω την μαγιά. Το έδωσα. Και ίδιο πήγαμε να κάνουμε. Ναι, ναι, μαγιά, μαγιά. Ότι ντεμέκ ναι. αυτό και τέτοια. Αλλά δυσκολεύτηκε η Μπαρσελόνα. Οπότε ξέρεις, ναι. προσπαθούμε τώρα να το σώσουμε. Είμαστε μέσα στο πνεύμα. 2-2 το έχει δώσει. Έκανε ο Κοντός πάλι ένα μαγικό γκολ πάλι τη χρονιά. Μα είσαι μέσα. Είσαι μέσα. Μόνο με την εθνική δεν παίζει. Ναι.
Paris Saint-Germain Liverpool. Το δώσαμε και δύο. Είπαμε, συμφωνήσαμε ότι θα είναι 1-1. Ήταν ξεκάθαρο ότι το μόνο που δεν θα έρθει είναι αυτό. Το χ. Η Paris Saint-Germain επικράτησε τη Liverpool με 2-1 και την έχει βάλει σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Τώρα δύσκολα τα πράγματα για την πρόκληση. 3-0 περνάμε τώρα. Πρέπει να κερδίσει με 3-0 την Νάπολη δηλαδή. Ναι, γιατί είναι η διαφορά τερμάτων τώρα. Έχει 7 παθητικό η Liverpool και 4 η Ίντερ. Η Νάπολη, μάλιστα. Αλλά έχουμε παραπάνω γκολ, οπότε 2 ή 3-0 νομίζω πρέπει να περνάμε. Δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Βλέπω, θα κάνουμε το θαύμα και ο Κλόπ. Λες, ε. Ο Λιμιός της Λίβερπουλ θα καθαρίσει. Θα είναι μια ματσάρα όμως και αυτή η τελευταία αγωνιστική. Μην υπερπάντων ο αγών. Έτσι πάμε. Και Πόρτο Σάλκε 3-1 το δώσαμε αυτό και οι δύο χ. 1-1 εσύ 0-0, αλλά η Πόρτο άνετα επικράτησε τη Σάλκε με 3-1. Και τελευταίο παιχνίδι. Ήμασταν καθολικά σίγουροι ότι η Τότεναμ θα κερδίσει με τον ένα τον άλλο τρόπο. Υγιές. Αχ, προσπαθώ να φτερνιστώ τόση ώρα και δεν μπορώ να το κλείνω και βγαίνω και δεν μιλάει. Δεν μιλάει, με περιμένει, αλλά εντάξει, τι εκνευριστικό και αυτό να προσπαθεί να φτερνιστεί. Να το έχει. Εδώ το έχω. Παιδιά, μόλι ακούστε κανένα σιγαστήρα, κανένα τσαου, κανένα χαγιαμπούσα, κανένα τέτοιο, είναι ο Μπάμπη. Εγώ είμαι. Τότε να μην τερνάει ένα-0. Τότε να με έδειξε ότι είναι σε καλό δρόμο. Είναι καλά. Οπότε. Αχ, βαθμολογικά, α πούμε τώρα. Ναι, τα πράγματα τελευταία αγωνιστική θα είναι πάρα πολύ δυνατή. Θα έχουμε ματσάρες ιστορίες, εντάξει, θα περιμένουμε. Στο πρώτο όμιλο Ατλέτικο 12, Μπορούσια 10, περάσανε. Μπαρτσελώνα, εδώ εντάξει, είναι η μόνη σίγουρη, βασικά μετά Ίντερ, Τότεναμ και Ίντερ έχουν από 7 βαθμούς. Εκεί θα γίνει, εκεί θα γίνει χαμός η ζούγκλα. Και έχουμε Ίντερ Αϊτχόβεν, έχουμε τελευταία αγωνιστική. Εκεί είναι η φάση. Και η Τότεναμ πρέπει να. Παίζει με την Μπαρτσελώνα. Πρέπει να πάρει αποτέλεσμα τώρα, αποεξαρτάται από το κοντό. Εντάξει, δεν χαρίζονται τώρα. Μπορεί και να μην παίξει βέβαια. Αφού είναι περασμένοι, αλλά εντάξει. Και τώρα εδώ, Νάπολη, Παρί, Λίβερπουλ. Εδώ είναι η σφαγή. Εδώ είναι τα κουκιά τώρα. Εδώ είναι η σφαγή. Εδώ είναι οι συντελεστές τώρα, 9 πόντους η Νάπολη με 7 γκολ υπέρ 4 κατά. Η Παρί με 13 υπέρ 8 κατά. Και η Λίβερπουλ 8 υπέρ 7 κατά. Άρα λοιπόν το goal average θέλουμε. Άμα κερδίσουμε 3-0, πάει 7 κατά στην Νάπολη, περνάς με 3-0. Χλωμούς μας βλέπω. Δύσκολα είμαστε. Δηλαδή και με 2-0 έχεις πάλι μικρότερο συντελεστή. Δηλαδή θα έχουν 6 κατά. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Δύσκολα τα πράγματα μετά τη χθεσινή. Θέλαμε ένα χικάκι να παίρναμε, κάτι να κάναμε, αλλά δεν μας βλέπω. Οι υπόλοιποι όμως έχουν καθαρίσει. Europa League με να κληρωθεί με τον ΠΑΟΚ στους 32 αυτό η Liverpool. Εννοείται ρε φίλε, σήμερα ο Αμπράμοβιτς θα δώσει στο φιλαράκι τον Ιβάνη και τον Ρώσο της δουλειάς που εκεί πέρα φτιάχναν τις επιχειρήσεις μαζί και μετά χωριστήκανε. Θα πάρει ένα. Πρώτοι εμείς, μόνο εμείς θα ξέρουμε εδώ. Πούτιν, Ρωμάν και Ιβάν. Καμπότζη Βιετνάμ. Καμπότζη Βιετνάμ. Κανονικότατα. Ποιοι άλλοι έχουν προκριθεί στο Champions League? Το Champions League, Real πήγε, πέρασε σίγουρα. Καλά, η Real έχει περάσει, ναι. Η Juventus έχει περάσει. Ένα θέμα υπάρχει, η Λιόν με την Σαχτάρ θα πλακωθούν στο τέλος. Αυτό θα είναι πολύ ωραίο. Μπάγκερ Άγιαξ έχουν περάσει. Πόρτο. Η Σάλκε μάλλον. Περασμένη είναι και η Σάλκε κανονικά. Juventus, Manchester και αυτοί καθαρίσανε. Η Μπαρσελόνα έχει περάσει. Ατλέτικο περασμένη. Ντόρτμουντ περασμένη. Εντάξει, λίγες είναι οι θέσεις που θα κρυθούν την τελευταία αγωνιστική. Είπαμε θα παιχτεί το Tottenham Inter, το Paris Saint-Germain Liverpool, αυτό ποιος θα περάσει. Ποια άλλη ομάδα έτσι μένει? Η Lyon με την Σαχτάρ όπως είπαμε. Εντάξει, αυτά είναι. Δεν υπάρχουν άλλες έτσι, πώς να το πω, εκκρεμότητες όσον αφορά. Η Μπενφίκα θα περάσει στο UEFA γιατί το τελευταίο μάτς είναι. Γιατί θα πρέπει να αλλιεύουμε, ας πούμε, και τις ομάδες που θα συνεχίσουν στο γύρο παλίκα. Αν και εφόσον οι δικές μας τα καταφέρουν σήμερα επίσης προτελευταία αγωνιστική, θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε για να εστιάσουμε κιόλας και στο μάτς του Λονδίνου. Τι να εστιάζει, εντάξει. Τι να εστιάζει. Γερά να πούμε, ξέρω εγώ, να πούμε. Διπλό 0-1 από τώρα περιμένω. Να το τελείωσε. Δεν χρειάζεται να εστιάσει. Θα το παίξει. 3 ευρώ. Εντάξει, 3 ευρώ. 11 απόδοση δίνει. Οπότε 33 σαν τα χρόνια του Χριστού. Θα λάβει, α πούμε. 1-36 ο Άσο στην σημερινή αναμέτρηση της Chelsea με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4 στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας. 287 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με τον σταθμό μας και FM κενό μηνυματάκι με όνομα τεπωνυμάκι, αν και εφόσον επιθυμείτε να μπείτε στην κληροσούλα για ένα αντίτυπο του βιβλίου Μία εποχή στο τσιμέντο
του Ισοβίτη, το οποίο θα παρουσιάσουμε αύριο στο Public 7 η ώρα. Όποιος επιθυμεί, στέλνει το ονοματεπώνυμάκι του και μπορεί να τσεπώσει. Ξέρει, παιδιά, εύκολα γράμματα είναι, δεν έχει να πούμε πολλά τετρασύλλαβα μέσα. Μυρίστονε παρόδρεξε παλόν. Όχι, δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο Μανώλης ο Μανάβης και μετά στα τσιμέντα σπάγαμε την πεζογέφυρα. Πήγαμε, α πούμε, και τέτοια ξέρω. Και τα στραβά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορούσαμε να φυγηθούμε και μερικές καταστάσεις. Αλλά είναι πάρα πολύ πρωί, οπότε δεν ξέρω, ίσως να βγάλουμε αύριο αν μπορέσουμε. Δουλεύει κιόλας ο Σοβίτης, οπότε θα το βγάλουμε στο τηλέφωνο. Άρετα, γιατί. Μέσα από τη δουλειά δεν γίνεται. Θα γίνει. Άμα δουλεύεις, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σήμερα στις 10 η ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Λονδίνο την Chelsea. Ο Ολυμπιακός νωρίτερα παίζει με την Betis στην Ισπανία στις 8 η ώρα. Θα είμαστε καρφωμένοι γενικότερα στις τηλεοράσεις για να παρακολουθήσουμε όλα τα παιχνίδια. Το πρόγραμμα από τις 6 ώρα ξεκινάνε, έχει δύο μάτσα. Αστάνα Δυναμό Κιέβου και Σπάρτακ Μόσχας Ραπίτ Βιέννης. Στις 8 Ζυρίχια, Κλάρνακας Βερλέβερ, Κούζε Λουντογκόρετ, Σάλσμπουργκ, Λιψία, Ρόζεμπορκ, Σέλτικ, Ζενίτ Κοπενχάγη, Μπορντό, Σλάβια Πράγα, Άντερλεχτ, Σπάρτακ Τρνάβα, Φενέρμπαχτσε, Δυναμό Ζάγκρεπ, Καραμπάκ Σπόρτινγκ, Βόρσκλα, Πολχτά, όπως λέγεται αυτή, Άρσεναλ, Μίλαν Ντούντελαντ στον όμιλο του Ολυμπιακού, Μπέτις Ολυμπιακός. Τα μάτς είναι βέβαια στην ίδια ώρα, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον εκατέρωθεν. Ναι. Αλλά το Μπάτε Μπορισόβ Μολβίντι είναι στις 8 η ώρα. Άρα ο ΠΑΟΚ θα γνωρίζει το. Όλα τα έφτιαξε ο πρόεδρος σου. Το αποτέλεσμα του αγώνα, γιατί δεν εξαρτάται πλέον μόνο από την δικιά του. Μόνο από τα πόδια των ποδοσφαίριστων. Εξαρτάται και από το τι θα συμβεί σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι εδώ ο Δικέφαρος δεν θέλει την Βίντι να κερδίσει επουδενή. Αν η Βίντι κερδίσει, περνάει στην επόμενη φάση, ξεκάθαρα. Επίσης 8, Καράς Νοντάρα Αξία Σπορ, Ακίσα Σπορ, όπως λέγεται ως 8. Και στις 10, Τσέλσι ΠΑΟΚ, Ρέιτζες Βιγιαρεάλ, Απόλλων Λεμεσού Λάτσιο, Σάρσμπουργκ Μπεσίκτας, Μάλμε Γκένγκ, Σταντάρ Λιέγκη Σεβίλη, Γιάμπλονετς Ρεν και Άιντραχτ Φρανκφούρτης Μαρσέη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φυσικά έχει την παράδοση με το μέρος. Ναι. Πόσο αρέσκονται οι φίλοι της ομάδας να το λένε αυτό, διότι. Εξοχικό έχω στο Λονδίνο. Οι προηγούμενες επισκέψεις ήταν απολύτως επιτυχημένες. Ναι. Το 1997 πέραν στην Άρσεναλ, ο ΠΑΟΚ είχε πάρει μια πανηγυρική νίκη και ανέλπιστη. Όχι νίκη, ισοπαλία, αλλά πρόκριση. Απέναντι στην κρατεά τότε Άρσεναλ που γεννιόταν με τον Αρσέν Βενγκέρ στον πάγκο τη. Την ίδια χρονιά είχε πάρει το double και πριν από 4 χρόνια. Πότε ήταν το 12, το 13 με την Tottenham, αν δεν κάνω λάθος. Όχι με την Tottenham, αν κάνω λάθος για τα έτη. Είχε επικρατήσει με 1-2 μέσα στο White Hart Lane, πώς λέγεται. Βεβαίως. Εκεί με τα τέρματα των Γεωργιάδη και του Κλάους Αθανασιάδη. Ένα μάτσο το οποίο έχει αποτυπωθεί στις μνήμες μας από εκείνη τη συγκλονιστική φάτσα του οπαδού του ΠΑΟΚ που είχε αποτυπωθεί στον φακό της τηλεόραση. Και με 10. Και με 10 ο ΠΑΟΚ, βεβαίως, λόγω επειδή αποβολή του Κίτσιου, αν δεν κάνω λάθος. Πάλι αυτό ήταν. Και ο Κίτσιου είχε αποβληθεί. Μπορεί και όχι. Αυτό ήταν. Αυτό κάτι μου κάνει, ας πούμε, ότι ο Κίτσιου είχε αποκλειστεί. Σήμερα λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, μεν η Chelsea είναι περασμένη, ως ήδη στενά λέμε, αλλά δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση. Δηλαδή αυτό που λέγαμε και έξω, βάλει τα δεύτερα τη Chelsea. Εντάξει, έχει δύο αγώνες τώρα. Μετά ο ΠΑΟΚ έχει την τέτοια. Για βάλει τα δεύτερα τη Chelsea μέσα να παίξουν του Φάμπρεγκα στο τέτοιο. Φάμπρεγκα είναι ο Πέδρο, είναι ο Ζιρού. Ζιρού, ναι, τα δεύτερα. Ότι ο Ντέμπα Καγιόκο. Ναι. Εντάξει, ποιο παίζει αφιλικουέτα να παίξει Κρίστενσεν, όπω ρε φίλε. Από 25 εκατομμύρια καθένα έγινε. Ναι. Τα τρίτα βάλει, τα τρίτα, όχι τα δεύτερα. Τα τρίτα πήγαν πιο γρήγορα και από το Λιμνιό. Τα τριτοτέταρτα κανονικότατα. Οπότε δεν τίθεται ζήτημα αδιαφορία και δεν ξέρω κι εγώ. Όπω έλεγε προχθέ στο Champions League, παίξανε το Άγιαξ ΑΕΚ. Τα δεύτερα, ρε, K21 ή K17. Ναι. 8-1. 8-1, τα μικρά της ΑΕΚ. Εκείνα τα μικρά είναι έτοιμα οι επαγγελματίες, ξέρεις, τώρα 17 χρονών βασικός. Ο Ντόλμπεργκ είναι 21, το center forward του Άγιαξ. Και παίζει ήδη χρόνια. Και αν θυμάσαι, είχε μπει αλλαγή που χασογκόλησε ο Κλάους που είχε χάσει το τέταρτο τότε, το 14-15. Όχι, πριν δύο χρόνια. Πριν δύο καλοκαίρια ήταν. Ήταν βασικός center forward του Άγιαξ. Λέμε, ρε παιδί μου, που λες πόσο καιρό παίζει αυτό το παιδί. Ναι, λέω τον Ντόλμπεργκ, εντάξει, ξέρω, θα κάνει. Καμιά γεροντάρα, ξέρεις, παλέμαχος. Είναι 21, το 97. Αυτή είναι η λογική ούτως ή άλλως του Άγιαξ σχεδόν από πάντα. Όσον αφορά το σχήμα με το οποίο λέγεται ότι ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει, λέει ότι τουλάχιστον το ρεπορτάζ, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ αφιταλαντεύεται, αφού λέει δοκίμασε σχήμα με τρεις χαφ, Μαουρίσιο, Σάχοφ και Βέρμπλουμ. Δηλαδή με κανέναν. Με να τους βάλει και τους τρεις μέσα. Το ίδιο πράγμα. Αλλά και με δύο μέσους.
Βέρμπλουμ Μαουρίσιο. Ο Βέρμπλουμ θα είναι μέσα. Ο Βέρμπλουμ θα είναι μέσα, δηλαδή. Ό,τι και να γίνει. Αυτό έχει ξεκαθαρίσει. Και ποιο να βάλει, αφού πρέπει να παίξει. Να βάλει κανένα. Θα βάλει Βιερίνια στα χάρτη. Και ο Πέλκας λογικά θα παίξει μπροστά του. Με Ελ Καντουρί και Ζαμπά στα πλάγια, από ό,τι φαίνεται. Ο Ελ Καντουρί είχε ένα διάστημα απουσίας. Θα επανέλθει. Και Πρίγιοβιτς στην κορυφή. Αν βάλει λιμιό πτέρυγα να βοηθήσει λίγο το μαρκάκι, θα βάλει δεξιμπάκ. Ναι. Διαβάζουμε εδώ ένα ρεπορτάζ και λέει ότι η άμυνα θα έχει μέσα Κρέσπο Χατσερίδη. Ο Βαρέλα δεν ξέρω αν θα είναι σε θέση να ξεκινήσει. Αν τουλάχιστον για Λαμία ακόμα δεν είναι έτοιμο. Λογικά εντάξει. Δεν χτύπησε και τόσο ανώδυνα, αλλά δεν χτύπησε και τόσο επώδυνα. Δηλαδή κάπου στη μέση βρίσκεται. Οπότε με Χατσερίδη. Χατσερίδη λοιπόν σήμερα θα κάνει το παιχνίδι τη ζωή του. Εντάξει και Χατσερίδη τώρα με βάλει μέσα και Βέρμπλουμ και να θέλει ο Ρωμάνα το δώσει, δεν μπορεί να το πάρει ο άλλο. Θα είναι ο ήρωα τη συνάντηση Man of the Match. Το δίνω από τώρα πρόβλεψη και θα λένε όλοι τώρα ξύπνησε το θεριό. Είναι σκόρερ Χατσιρίδη. Μια κεφαλιά. Αυτό το κάνει το 0-1. Εντάξει, δύο μέτρα παλικάρι. Να μην πηδήξει να το βάλει. Θα το δώσουμε εμεί σκόρερ εδώ. Αλλιεύουμε. 0-1 ο Πάουκ μέσα στο λόγο. Με γκολ του Χατσιρίδη. Απόδοση 7.620.000. Να γραφτεί μια λαμπρή ποδοσφαιρική ιστορία, κυρίες και κύριοι, σήμερα στο Λονδίνο στις 10 η ώρα. Μια χαρά, τι ωραία μέρα από το. Πούδρα, ναι. Και τον Μπέτις Ολυμπιακός ήταν πολύ ωραίο ματσάκι. Αυτό είναι γρήγορο ματς, μ' αρέσει. Θα είναι καλό. Πώς το βλέπεις εδώ, τι σκόρτα θα έδινε, ας πούμε. Θες ένα χ τώρα. Ο Ολυμπιακός. Δύσκολο. Ένα 3-1. Μαζί είναι 8-7-7 λοιπόν. Εγώ το βλέπω ένα 3-1. 3-1 το βλέπω. Ναι, λέμε τώρα για να έχει ελπίδες να παίξει τελευταίο μάτς, να αξιώσει κάτι έτσι. Mm-hmm. Ναι, δεν έχει τώρα. Πόσο το δίνει άρα για τον Χατσερίδη να σκοράρει? Όχι πρώτος, να σκοράρει anytime. Άμα το δίνει σίγουρα κάνα 25. Κάνα 25 λες, τον ψάχνω. 25 σίγουρα. Χατσερίδη 31. Ναι, κοιτάστο. Όχι τελευταίο σκορέ ψέματα, να σκοράρει λοιπόν Χατσερίδη. Όχι, είδες, μας ακούνε εδώ οι στοιχηματικές. 11 μόλις. Anytime. Για corner. Ναι, anytime, ναι. Σκέψω 9 δίνει το Μάτος, ας πούμε, που είναι μέσα στις φάσεις. Και βέβαια φέτος ο Μάτος δεν σκοράρει. Έχει λίγο, παίζει πιο πίσω, δεν κάνει τόσο. Γιατί πόσο δίνει τον Πρίγιοβιτς να σκοράρει? Τον Πρίγιοβιτς anytime. Και τον Πρίγιοβιτς πόσο μπορεί να τον δίνει, κάτσε εδώ να ανεβάσω? 3.55. Μονό. Ναι. Τίποτα. Φαβορεί τον έχουν τον. Πολύ μαγιά πουλάρι στις γηματικές. Φαβορεί τον έχουν τον. Αν θα παίξει λογικά. Πόσο δίνουν τον Γουίλιαν? Το Γουίλιαν που είχε σκοράρει και. Όχι, δεν είχε σκοράρει. Στην Τούμπα είχε βγάλει τη σέντρα, αν δεν κάνω λάθος. Στην Τούμπα ποιος είχε σκοράρει? Μήπως ο Γουίλιαν είχε, το είχε βάλει μέσα, δεν το θυμάμαι. Ποιο Πέδρο το είχε βάλει? Ο Μπάρκλι είχε βγάλει την παλιά. Α, Γουίλιαν πρέπει να. Ναι. Νομίζω ο Γουίλιαν. Τώρα θα σας γελάσω. Καλά, εκείνο το καδρώνει ο Μωράτα. Δεν ο Μωράτα είναι 90 το δίνει να σκοράρει, δηλαδή. Θα παίξει ή θα παίξει ο Ζιρού? Δεν ξέρουμε. Ήταν αμφίβολος και ο Ζιρού, δεν ξέρουμε ακριβώς τα πλάνα της Τσέλσι. Μπορεί να μας πληροφορήσουν εδώ οι φίλοι. Έτσι κι αλλιώς 0 είναι το μάτσα. 0 τελείωσε, μωρέ, τελείωσε. Ναι, κανονικά τα. Έτσι. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Αλβάνες. Λέει πόρε μπάμπι ο. 28 δια 2 έβαλε γκολ και κόκκινη πήρε ο Τριανταφυλλίδης. Αμάν πια λέει, θα μας κάσεις. Όλα λάθος τα είπα. Ο Σαλπικίδης είχε βάλει γκολ. Κάτσε, ο Γεωργιάδης είχε βγάλει τη σέντρα. Ναι. Ο Σαλπικίδης είχε σκοράρει. Εντάξει, όλα λάθος στην εκπομπή. Ο Γεωργιάδης είχε βγάλει. Ναι, ποιος Τριανταφυλλίδης, ρε. Πήρε κόκκινη. Τριανταφυλλίδης. Δεν είχε παίχτη πάω ο Τριανταφυλλίδης ποτέ. Εκτός αν είναι κάτι που δεν ξέρουμε κι εμείς. Μας λέει τώρα. Τι μας κρύβουνε, τι μας κρύβουνε κανονικά. Ποιος είχε πάρει ρε την. Τριανταφυλλίδης. Πολύ με μπερδεύει τώρα. Τριανταφυλλίδης. Τέλος πάντων, μπορεί να μας. Τριανταφυλλίδης. Ο Χάρη Κλίν. Ποιος είναι ο Τριανταφυλλίδης? Κάτι παραπάνω. Ναι, όντως ο Σαλπικίδης είχε σκοράρει. Σάλπι θα λέτε και θα κλαίτε κανονικότατα. Μάμη και καθόλου ρε. Εντάξει, δούλευα εκείνο και το βλέπα σε ένα μπάρ. Α πούμε το μάτς μέσα από την τηλεόραση. Δεν με αφήνανε. Είχα μια κουλτουριάρικη συναυλία και το βλέπα κρυφά. Έπλαινα το πιατάκι και το ποτηράκι. Και ταυτόχρονα έβλεπα και το. Βιοπαλεστέ. Εννοείται σήμερα. Αλλά σήμερα δεν θα εργαστούμε. Σήμερα η δουλειά μας θα είναι να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι. Το διπλό του. Σε καφενεία, σε τέτοια, σε αυτά. Τρίβουν τα χέρια τους. Εκεί που πήραν το τσιπουράκι τους επάνω στο κότερο, ο Ροαμάν και ο Ιβάν. Ιβάν θα στο δώσω. Ναι. Δεν το χρειάζομαι εγώ το ματσάκι, είμαι περασμένος. Έτσι, να τα. Μόνο εδώ κυρίες και κύριοι αποκαλύψεις. Λίγο στην Ευρώπη. Αποκαλύψεις βεβαίως. Αποκαλύπτουμε τις σχέσεις. Πράτη, ναι, πάω. Ποιος να περάσει βίντεο, το να περάσει μπάτε. Μπάτε μπορείς να βγει ένα όνομα σαν πατέ πατάτα, ξέρω εγώ. Πρέπει να κάνει το χρέος της σήμερα απέναντι στην ιστορία της η μπάτε μπορείς. Εσύ τώρα δεν ας βάλουμε Χατσιρίδη, πας να με πάρεις τώρα το μάτι με Βέρμπλουμ. Αφού δεν έχει, δηλαδή να βάλει τον. Βάλε εκεί πέρα. Θα βάλει Άμπρου Άρντα. Να βάλει τον Άρντα δύσκολα. Αν και τον έχει μέσα στο
scorer anytime, yeah. Αλλά εντάξει, ο Βάρντα αποτέλει ξένο σώμα αυτή τη στιγμή. Στο 87, αλλά γίνει και στο 89, σκοράρει Βάρντα. Τέλος, τελειώσαμε. Α, ωραία, θα ήταν. Για εμάς που αγαπάμε τις ποδοσφαιρικές ιστορίες. Ο Σταφυλίδης είναι ο Σταφυλίδης και όχι ο Τριανταφυλίδης. Εμένα πάτε να διορθώσετε, αλλά κάνετε μεγαλύτερα λάθη. Υποπέσατε, υποπέσατε σε αυτό το πείμα, βεβαίως. Και εγώ έψαχνα να βρω, λες κάτι, δεν ξέρω ποιος είναι ο Τριανταφυλίδης. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μήνυματάκι, ονοματεπωνυμάκι, για να διεκδικήσετε ένα αντίτυπο του βιβλίου «Μία εποχή στο τσιμέντο» του φίλου μας του Ισοβέτη, το οποίο το παρουσιάζουμε αύριο στο Public. Για να παίζουν τα τσιμέντα. Έτσι, εδώ μας θέλει ο φίλος μας ο... Ενθυμηθήκανε πολύ το παιχνίδι εκείνο το συγκεκριμένο. Είναι βαθιά χαραγμένο στη μνήμη των φίλων του Δικεφάλου. Όπως μας περιγράφει εδώ ο Στράτος, Κόλλα Θανασιάδης και ο 7 συν 7. Ο καθένας κάνει διαφορετική προπαίδεια. Κανείς δεν θα αναφέρει το όνομα του Σαλπικίδη. Και κόκκινη λέει Σταφυλίδης που ποτέ δεν ήταν. Να τη σφαγή. Για τρεμαμάνι, ναι. Όλη η Ευρώπη κόντρα στη Βόρεια Ελλάδα, ρε. Εκείνη την εποχή βεβαίως. Ο Σεραίος Αζάρ, ο Γεωργιάδης έβγαλε 2 ασίστ στο παιχνίδι ζωής του και τον επόμενο 5 μαζί. Και νομίζω, ναι. Εδώ είχε μπει δεύτερο Χάρι Κέιν, είχε μπει αλλαγή. Είχε μπει αλλαγή, είχε κάνει νομίζω τον Μπούτο κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, στα 19 του, στα 18 του, πρωτοεμφανιζόμενος. Και λέγανε όλοι, τι είναι αυτό το καδρόνι. Για να μην το ξαναφάρα. Έλα, πρέπει να παίξει μπάλα τώρα να πούμε. Του Κράουτς, ας πούμε, η συνέχεια. Ναι, ο Κράουτς, ναι, καλά λέτε. Καλημέρα στην γραμπούλα μας. Καλημέρα σας. Τι κάνουμε? Καλά είμαστε εσείς. Μια χαρά, μια χαρά. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, έτσι πως το κάναμε εκεί στη Λίβερπουλ, άντε τώρα να ξεπλέξεις. Η μοναδική ομάδα που είχασα από τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι. Και τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου να μίζες και... Άστο, δύσκολα είμαστε. Τι να πω ρε φίλε. Δηλαδή τώρα και να σου πω κάτι, έχασες έναν αγώνα από τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι. Και στο φινάλε, ο Ερυθρός Αστέρας δεν θα περάσει κιόλας. Ούτε καν, γιατί ναι. Γιατί πρέπει να κερδίσει και την Παρή. Ναι. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Ναι, έτσι. Κατάφερε να αποκλειστείς. Τι να κάνω. Κούφια νίκη έκανε ο Ερυθρός Αστέρας. Κούφια νίκη, τίποτα δεν ήταν. Ακριβώς, ναι. Κούφια εντελώς. Δηλαδή πήγε με τόση χαλαρότητα. Κάθε χρόνο αυτή η Λίβερπουλ μας έχει κάνει ψυχασθενείς, ρε παιδιά. Είναι απίστευτο πράγμα. Για την Νάπολη λες και δούλεψε να πούμε. Μία νορμάλ χρονιά δεν μπορούμε να κάνουμε, ρε παιδιά. Μία νορμάλ. Σε τον Μπάουκ. Το πρωτάθλημα μας κάνει έτσι και στο τέλο τέλος πάντων. Πέτυχα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Να φύγουν όλοι. Τώρα. Ναι. Ναι, όχι, να μην φύγει κανένα. Να κερδίσω την Everton τώρα και, γιατί. Ναι. Ναι. Στόχος μας είναι το πρωτάθλημα, βεβαίως. Ναι, ναι. Έτσι, έτσι. Τώρα, σε τον Μπάουκ ένα πράγμα. Ναι. Λοιπόν, δεν μου λέτε 0-1 είπα τη Chelsea, έτσι. Ναι. Θα κατέβει η Chelsea να παίξει ή θα παίξει μόνος του. Όχι, ρε, μπροστά στον Μπάουκ να πούμε, δεν έχει τίποτα να πούμε. Λοιπόν, εντάξει, τώρα παρακαλάμε, κάνουμε Σταυρούς και τώρα να μην παίξει ο Αζάρα. Από ό,τι άκουσα, δηλαδή δεν θα παίξει. Δεν θα παίξουν αυτοί, δεν παίζουν σε τέτοια μάτια. Ενώ οι άλλοι που θα παίξουν λίγοι είναι, κατάλαβες. Εντάξει, εγώ λέω να κατεβεί ο Ζιρού και ο Γουίλιαν χωρίς παπούτσια και ο Πέδρο, με τις κάλτσες μόνο. Να γλιστράνε, αλλιώς δεν θα. Όχι, με τα κούνια θα κατέβουν. Ναι. Όταν ακούω με τώρα Χατσερίδη και πίσω, αυτός ό,τι με τα μάτια μπορεί να μαρκάρει και το μαύρο του Γουίλιαν. Ούτε τον αέρα του θα καταλάβει όπως παίρνει. Ούτε κατά διάνοια δεν πρέπει να βάλει Χατσερίδη. Άμα ακούσω Χατσερίδη, εγώ το έχω βάλει over 3,5. Over 3,5 Κατσερίδη με κόρνερ στο 85, ρε, 0-1. Αυτό σα κοράρει. Τελείωσε. Στο 85 θα έχουν φύγει όλοι και θα είναι μόνο Κατσερίδη με το τέρμα. Τα έχω πει εγώ, δώσαμε την απάντηση. Και τον Ολυμπιακό, παιδιά, δεν ξέρω τι πάει, λέει Ολυμπιακός με ελπίδες με εκείνο μετά. Όχι, ρε. Ασάρα από εδώ μέχρι την Ισπανία. Η πέτηση είναι, πρέπει να τρέξεις για να περάσεις πέτηση. Δύσκολα. Σφαίρα πάνω όλοι. Δύσκολα. Αν και έχασε αυτή την προηγούμενη εβδομάδα, έχασε. Εκεί τι έγινε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Παίζει, τρέχει πάρα πολύ η ομάδα. Αυτή είναι και η μπαρ. Για να πάρεις αποτέλεσμα πρέπει να τρέχεις. Η μπαρ την έκανε τη Real 3-0. Έτσι, αλλά πολύ σκυλίσιο τρέξιμο. Έβλεπε όλο το match. Δηλαδή ο Μπέιλ έβλεπε αστράκια. Δεν μπορούσε σαν σκυλί έτρεχε να πούμε για να πάρει μπαρ. Και ο Ολυμπιακός θα μου φάει από την αρχή γκολ. Το τρίμπαλο το έχει σίγουρο. Έτσι. Όχι, ρε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν φάει τελείω. Αν το καθυστερήσει, μπορεί κάτι να κάνει. Α βάλει κανένα γιάγια του Ρέμο, ρε, στα χάφη εκεί πέρα με την πέτη. Για ναι, δεν παίζει. Έγινε, σε χαιρετούμε. Καλύτερα α μπει ο Μάρτινς να παίζει, ρε, ο προπονητής. Εδώ είναι. Πιο καλά. Πιο καλά. Φιλιά, τσαό, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα. Λίγο το ραδιόφωνο. Καλώς το να. Αν θέλεις. Ναι, ναι. Ναι.
Εκεί το καιρό είχε πόρνονι όμως. Είχε πόρνονι είχε σαν το βάταλουστέ στο 10 προφοντή. Αχα. Στον πόρνονι. Λάσλο. Ο Σαφηλίδης. Ναι. Ο Σαφηλίδης του Τσιρικάς. Μπράβο. Είχε τον πέναντι και αποφορεί. Βεβαίως. Και ο Γεωργιάδης Αντασέρας για πρώτη φορά το ξεμπάρα. Τον έβαλε ο... Το μάτι του προποντή. Μπράβο, ναι. Μυθικό παιχνίδι είχε κάνει. Ο Γιουριάδης από το Μητρούσι. Έτσι. Ο άλλος τι θα κάνει τώρα. Ποιος. Ο άλλος τι θα κάνει. Ο γιος. Ας ο μπαμπάς. Μπαμπάς λέει λίγο ήξερε. Ναι. Ο άλλος έχει μεσάνυχτα προποντής. Ωραία, θα βάλει το πέρκα από τα Γιαννιτσάρα. Έχει το πέρκα από τα Γιαννιτσάρα. Τι μεσάνυχτα. Πρώτος έχει. Πώς έχει μεσάνυχτα. Άκουρα να σε πω. Α, για πες. Τους έκανε 14 βαθμοί εκτός έδρας σε 17. Mm-hmm. Και 14 βαθμοί αντί να παίζει ο Ολυμπιακός. Πάω με 20 βαθμούς διαφορά. Mm-hmm. Ένα στοιχείο, σαν το χωριό μου να πάρω τη θέρμη. Mm-hmm. Θα έπαιρνε με 20 βαθμούς διαφορά και μετά έχει 16. Mm-hmm. Τι έκανε. 17 βαθμοί έχασε. Εκτός έδρας και δικαιολογείται, λέει τώρα. Αχ, τα δικαστήρια τα κάνουν τώρα. Δεν φλάκα, αφού με. Έλα, έλα, λέω. Πράσε και λίγο τις χαρακτηρισμούς, σε παρακαλώ. Τον Απόλλωνα σχεδόν που πέφτει 0-0. Με τον Πανιόνιο 2-2. Με τον Ολυμπιακό 1-0. Πώς τα θυμάται όλα. Με τον Μεθυνάκη 1-0. Με την Τρίπολη. 17 βαθμοί. Όλα αυτά πέφτει. Φέτο, γιατί δεν λες για φέτο. Φέτο τι που έχει χάσει. Άκου, έχασε δυο. Έχασε δυο βαθμούς στον Αθόντο. Το καλύτερο παίκτη της Ελλάδος θα χάσει το Αστυνακάκι. Με τον Γιαννούλη, Καρτσαία. Και τον άδω ο πρώτος της Ελλάδος. Έλα. Έχασε 2-2. Δεν ξέρει να κάνει αλλαγές. Πες τώρα, φέτος δεν έχασε πόντο ο πρόεδρος, όχι ο προπονητής. Ο πρόεδρος δεν έχασε. Κατσιπαλαγής. Κούδας. Κούδας. Ναι. Παπαϊωάννου, Ντομάζος, Πουλίδης στο Περικού δεν πήγαινε αλλαγή ποτέ. Ναι. Βγάζει το καλύτερο παίκτη του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Που ξέρει μπαλάρα, βγάζει αλλαγή όλο. Ποιο να. Τον Μπίσεσβαρ, ναι. Ναι, πώς και. Μήπως δεν αντέχει ο Μπίσεσβαρ, γι' αυτό δεν έχει τις δυνάμεις για να συνεχίσει. Όχι. Έχει. Δεν πρέπει να γραφεί ο ίδιος, μόνο να φάει κόκκινη ή τραυματιστεί. Τον Μπίσεσβαρ δεν τον θέλει, παιδί μου, είναι ο χαρακτήρας του αθλητού. Όπως το Κατσαρίδη. Από ανάγκη τον Μπίσεσβαρ, δεν τον θέλει. Δεν έχει παίχτες. Δεν έχει παίχτες. Ναι, δεν έχει παίχτες. Ο Κατσαρίδης είχε το καλύτερο παίχτη στο Ρώσο. Τον έκπραχή προπονητή στην Εθνική. Από 18 χρόνια παίζει ο πόντι στην Εθνική. Είχε το Τσεσέκο στην παίκτη. Το καλύτερο παίκτη της Μίλαν. Πού είχε εσύ τώρα, τον πήρε Αβράμος. Πρόσεξε τώρα. Επειδή έχασε 17 βαθμοί και διάχασε τον Ολυμπιακό την ΑΕΚ 26, ας το δικαστήριο του Βαρέλα τον κόλλε. Τι Βαρέλα κόλλε. Αφού ξεκινάς χωρίς Μπίσεβαν. Χωρίς Μπίσεβαν ξεκινάς. Μάλιστα. Το τελικό το βάζει όμως. Τους δυο τελικούς θα βάζει το πίσω, το έχει. Έτσι και το ξελάσπωσε. Ναι. Ναι. Πρόσεχε. Ναι. Δεν είναι προποντής. Όχι, αλλά... Κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο, ναι. Στον κόσμο, δεν έγινε προποντής. Ο Γιασίρ, ο Σκορδένος, τίποτα. Ο Τζοκ 43 χρόνια πήρε το παγκόσμιο κύπελο, σαν προποντής απέτυχε. Έχεις. Ο που λέει για τον Μαρούτσιο, ο Ξεμπάλα έπαιξε στο χωριό του μπάλα, την πόλη του, ήξερε μπάλα. Μάλιστα. Αυτός δεν έχει ιδέα που προποντή. Μα, άμα σε πάρει το διπλό καλύτερα. Σήμερα να βγεις αύριο όμως. Ε? Το διπλό δεν το πάρει αυτό. Δεν ποιος το πάρει. Θα το πάρει άλλος. Μάλιστα. Να τους. Έγινε, άντε σε φιλούμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καταιγιστικότατος. Μονότερμα το έπαιξε. Ούτε γραμμένα, κανονικά. Ούτε ανάσα. Μονόπρακτο, μονόπρακτο κανονικότερα. Σκούτε 300 και δώσε πόνο. Βέβαια. Εμείς θα οδηγηθούμε, κυρίες και κύριοι, στην τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. Ναι. Στέλνετε FM κενό ονοματεπωνυμάκι αποστολή στο 54526 για ένα αντίτυπο από το μία εποχή στα τσιμέντα του φίλου μας του Ισοβίτη. Να έχετε να διαβάζετε, να μορφωθείτε, θα σας βάλουμε και τεστ. Όλα αυτά μέχρι την λήξη της εκπομπής, μέχρι και τις 8 η ώρα. Εμείς θα κάνουμε την τελευταία μας ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Γράψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή στο τελευταίο περίπου μισά ωράκι της εκπομπούλας μας, 7 και 37 πρώτα λεπτά, 287 και 3 οκτάρια, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας, FM κενό, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή στο 54526, για να διεκδικήσετε ένα αντίτυπο από το βιβλίο «Μία εποχή στο τσιμέντο», του οποίου την παρουσίαση θα πραγματοποιήσουμε αύριο στις 7 η ώρα στα public. Φτιάξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πάνελ, λογοτεχνικότατο, κανονικότατο. Με κερκίδα, με λαό, με ιστορίες, με οτιδήποτε. Συνθήματα να φωνάξουν. Εγώ όχι προσωπικά, τώρα δεν ξέρω αν κάποιοι θέλουν να φωνάξουν
ΠΑΟΚ θρησκεία λογοτεχνία, ας πούμε. Λογοτεχνία. Και έτσι, έτσι καταντήσατε τον ΠΑΟΚ να πούμε. ΠΑΟΚ δεν τι είναι να... Τι φτιάξατε εκεί πέρα. Να γράφετε τα γράμματα, να πούμε, και να έχετε τα, τα συντακτικά και τις γραμματικές. Και μια που ανέφερα σύνθημα, να πω δύο πράγματα για τον Boca River στα γρήγορα. Τι έχουμε, σα, έχουμε λοιπόν, νεότερα. 8-9 του μηνού, ναι, είπαμε το... θα γίνει, ναι, ο επαναληπτικός. Λεγόταν, ναι. Εικόν με μπολ κοινός η UEFA της Αργεντινής. Ναι. Αλλά τώρα δεν θα εστιάσουμε σε αυτό. Ναι. Προσφέρθηκαν ευρωπαϊκές χώρες, Ιταλία, Ντουμπάι, Κατάρ και τέτοια. Θέλουν όλοι να το πάρουν, ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Αυτός ο Ντανιέλο Αντζελίνι, αυτός είναι ο πρόεδρος της Μπόκα. Ναι, 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 ναι. Το πάει δικαστικά. Ναι. Και θέλει να τιμωρηθεί η River, ναι, να τον πάρει στα χαρτιά. Στα χαρτιά, χάρτινη δηλαδή. Αλλά, εντάξει, έχουν, ναι, γίνει Σόδομα και Γόμορα. Πήγανε παίκτες, ράματα, τέτοια. Ναι, ναι, αλλά, ναι, πρόεδρε, ναι, άσε τα δικαστήρια, ναι, και παίξε στο χορτάρι. Παίξε μπάλιτσα. Είναι αποφασισμένος, λέει, το πάει μέχρι και το ΚΑΣ. Όχι, θα το παίξουμε στο χορτάρι, διότι είμαι θα Μπόκα. Άμα το πάει στο ΚΑΣ, εντάξει, σίγουρα χαμένος είναι. Ποιο δικαιώθηκε στο ΚΑΣ. Είναι εις βάρος της River τώρα. Συμπαντά, έχει γίνει χαμός. Δεν είναι τώρα σαν που έπεσε το ρολόι στον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά γίνανε εκτός γήπεδο, οπότε γιατί πώς, ναι, μπορεί όλο αυτό, μάτς, ναι, ναι, αλλά αυτό γήπεδο, πώς μπορεί να βαραίνει την River. Αυτά βαραίνει, γίνανε, γίνανε σε κάποιους δρόμους έξω, ας πούμε, μέχρι πια, ναι, να βγάλουμε κορδέλα και θα μετράμε, ας πούμε, το γήπεδο και έξω τέτοια. Το γήπεδο έγινε, ιστορία τώρα, ναι, εντάξει, ναι. Εμείς μπορούμε να παρέχουμε τεχνογνωσία όσον αφορά, ναι, τα δικαστικά πεπραγμένα, γιατί τα παίζουμε στα δάχτυλα. Ναι, έχουμε το δεδικασμένο. Αλλά σου λέω τώρα πώς μπορεί να. Τέλος πάντων, κύριε Αντζελίνη, αφήστε τα σάλια και παίξω την μπάλα στο χόρτο. Τη ζωή σου. Αλλιώς εμείς οι τηλεθεατές σου. Ναι, μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Εντάξει, άμα είναι να γίνει στο εξωτερικό, ρε φίλε, πρέπει να γίνει στο Χαριλάου. Ναι, όχι, δεν γίνεται. Όχι, εκεί θα είναι σαν να παίζει πάλι η Ρίβε στην έδρα τη. Δεν έχει. Μπόκα στην έδρα τη, έτσι. Ναι, ναι. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Ναι, είπαμε, η πρότασή μας είναι Πανθεσσαλικό και Αχιλλέας Μπέος. Τελείωσε. Ναι, στα δύο αωράκια. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, σήμερα είναι κλειστά σχολεία, έτσι, καταλήψει σε πολλά σχολεία μάλλον. Ναι. Αποχές, δεν ξέρω αν το αναφέρατε, γιατί τώρα ξεκινήσαμε. Όχι, δεν το αναφέραμε. Ναι, τίποτα. Ναι. Δεν ξέρω, δεν έχουμε τεμπερχανάδες τώρα εδώ. Δεν είπαμε τίποτα. Τα παιδιά κάνουν κατάληψη. Οι καθηγητές δεν πάνε γιατί είναι τεμπερχανάδες. Ναι, τα παιδιά δεν είναι, δεν θέλουν να κάνουν μάθημα. Ναι. Θέλουν τα παιδιά να κάνουν μάθημα, ναι. Κοίταξε, είναι ένας από τους λόγους που για μένα πρέπει να μάθουν τα παιδιά να διεκδικούν. Έτσι, δεν μπορεί να τους λέμε να κόψουν το κεφάλι. Ναι, ένας λόγος, ας πούμε. Ότι σας πασάρουν, ας πούμε. Ναι, αλλά έχουμε να κάνουμε με θέμα διεθνούς πολιτικής. Δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, ένα μαθητικό κίνημα μπορεί να εμπεβαίνει με αυτόν τον τρόπο για θέμα το οποίο το χειρίζονται διπλωμάτες ως επιτοπλίστων. Ναι. Γι' αυτό θα έπρεπε, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Ναι. Ναι, ναι. Γνωρίζοντας ότι θα φτάσει και η κατάσταση, ναι, να μιλήσουν για τα παιδιά. Να μιλήσουν, ναι, βεβαίως. Να μιλήσουν και για το δεύτερο, ναι, παγκόσμιο πόλεμο, ναι, οι εκπαιδευτικοί. Το τι είπε στη χώρα μας. Ναι, το τι είπε στη χώρα μας, ας πούμε, τις θηριωδίες του ναζισμού. Οι οποίες δεν μαθαίνονται στα παιδιά τη σήμερα ημέρα. Και παραπληροφορούνται και παραπλανούνται. Αυτό. Εγώ διαφωνώ πάντως ότι αυτό που λένε ότι πάει να περάσει, ότι όλοι είναι. Έχουν φασιστοειδίες με μαθητές, έχουν, ναι, μπει μέσα στα σχολεία και... Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω εγώ, ούτε εγώ ξεκάθαρα, αλλά εγώ μιλάω γενικά, δηλαδή, γίνεται, ναι. Δεν γίνεται οποιαδήποτε μορφή αντίδραση, θέλω να πω, ναι, να βαφτίζεται άλλος φασίστας. Όχι, δεν γίνεται. Ρατσιστής. Αλλά γενικότερα η παιδεία βάλεται πανταχώθεν. Δεν υπάρχουν αίθουσες, δεν υπάρχουν βιβλία, δεν υπάρχει υποδομή, δεν υπάρχει προσωπικό σε πάρα πολλά σχολεία, αλλά δεν ξέρω αν αυτό συγκίνησε ποτέ κανέναν. Και βάλετε και δημόσια και δωρεάν παιδεία, που πάνε να γίνουν ιδιωτικά τα σχολεία και χίλια, ναι, δύο άλλα πράγματα. Πάντως, ναι. Τους πολιτικούς όπως λέμε δεν τους ενδιαφέρει. Να σου πω και κάτι άλλο. Και με αυτή τη λογική, ας πούμε, να γίνει καταλήψεις και τα δημοσιονομικά. Και αυτό είναι θέμα εθνικών συμφερόντων. Ας πούμε, το να εκχωρείται εθνική περιουσία και για οποιοδήποτε θέμα υψηλούς πολιτικής θα πρέπει να επεμβαίνουμε με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνεις. Έχουμε δημοκρατία, κοινοβουλευτική. Ναι. Σαν μαθητής, γιατί ναι, ήμουν και μαθητής στον περίοδο των καταλήψεων τότε, των μεγάλων καταλήψεων. Με Κοντογιαννόπουλο τότε. Ήμουν πάντα κατά το καταλήψεων. Τα σχολεία πρέπει να μένουν ανοιχτά. Ναι. Έτσι, η παιδεία είναι για όλους. Πρέπει να ενημερώνεσαι και να μαθαίνεις πράγματα μέσα από τις μαθητικές εργασίες. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως το λέω καθαρά σαν μια αντίδραση των μαθητών, ναι, ότι πρέπει να τους μάθουν, να μην σκύβουν το κεφάλι τόσο. Ναι, εντάξει. Να μην δέχονται τα πράγματα όπως τα πασάρουν. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Γιατί αυτή είναι η καινούργια γενιά που θα έρθει να διοικήσει και στην πολιτική, αυτή θα είναι, έτσι. Μάλιστα. Αυτή θα είναι. Σε 20 χρόνια αυτή θα μας
κυβερνούν. Ναι, απλά σου λέω ότι είναι ένα θέμα τόσο υψηλού και ευαίσθητη πολιτική που δεν ξέρω αν υπάρχει η κατάρτιση, ας πούμε. Εννοείται. Γι' αυτό θα έπρεπε στα σχολεία. Από όλους μας η κατάρτιση, ας πούμε, το να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα και να εμπλακούμε τόσο. Κάθενας έχει την άποψή του, εντάξει, είναι σεβαστή, εννοείται, αλλά ναι, είναι λίγο λεπτό το ζήτημα. Γι' αυτό στα σχολεία θα έπρεπε, αντί να θάβεται το θέμα, να ενημερώνονται μαθητές, από τη βάση του, ιστορικά, να το δούμε το πράγμα. Ας δούμε και τους ελέγχους, το μάθημα ιστορίας πόσο παίρνει ο καθένας, ας πούμε, δηλαδή να το θέλεις και να το δούμε και έτσι. Εντάξει, οκ. Okay. Μπορούμε να μιλάμε για Μακεδονία, αλλά άμα ρωτήσεις, ξέρω εγώ, παίζουμε ένα έργο του Αριστοτέλη, δεν το ξέρει κανένας. Ας πούμε, είναι πολύ ευαίσθητο το ζήτημα. Δεν Βέλγανα, Αριστοτέλη. Δεν μπορούμε όλου του μαθητέ να του βάζουμε στο ίδιο σακί και να λέμε ότι όλοι δεν διαβάζουν και όλοι ότι. Όχι, σου λέω, ρε παιδί μου, εντάξει. Αν είσαι τόσο ευαίσθητο, σίγουρα σε αυτού υπάρχουν και πολλοί που είναι αυτό που λε. Ναι. Είναι και πάρα πολλά παιδιά όμω που πραγματικά ενδιαφέρονται και για τη μάθηση και για το σχολείο. Πρέπει να το δείχνουμε. Πριν από έναν χρόνο, ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε ότι θα πρέπει να δικάζονται οι μαθητές για τις καταλήψεις. Καταλαβες. Και τώρα, ας πούμε, βγαίνει και λέει περήφανα μπροστά και τέτοια. Εγώ δεν λέω για αποχή. Εγώ λέω ότι τα παιδιά δυστυχώς παρασύρονται μέσα σε μικροπολιτικά συμφέροντα. Στο όνομα ενός τόσο σοβαρού ζητήματος όπως είναι το θέμα της Μακεδονίας. Δεν μπορεί κανείς να ασκεί μικροπολιτική. Σε αυτά τα συμφωνώ μαζί σου 100% και διαφωνώ με τη λέξη κατάληψη. Έτσι. Δεν μπορεί να καταλαμβάνει ένα σχολείο, είναι μια παράνομη πράξη. Μάλιστα. Αλλά μπορεί να απέχει. Ναι, αλλά μπορείς έχεις να... το δικαίωμα να απέχεις από το μάθημα. Μπορεί να κάνει κατάληψη όμως σε ένα πανεπιστήμιο. Αυτό γιατί δεν το λέμε. Είναι μόνιμο δικαίωμα. Εσύ, Στέφανε, δεν μιλάω ελληνικά. Είμαι κατά των καταλήψεων. Δεν υπάρχει κατάληψη, λέξη κατάληψη. Δεν υπάρχει. Γιατί υπάρχει για το πανεπιστήμιο κατάληψη, υπάρχει και το άσχημο σε πανεπιστήμιο. Άντε τώρα, γιατί εντάξει, λέμε από τη μια μεριά, αλλά την άλλη μεριά δεν λέμε τίποτα. Κατάληψη στο πανεπιστήμιο δεν μας πειράζει. Μας πειράζει κατάληψη στο σχολείο. Και στο πανεπιστήμιο πειράζει κατάληψη. Α, εκεί δεν το λέει κανένα όμω. Το πειράζει στο σχολείο η κατάληψη. Στο πανεπιστήμιο δεν μας πειράζει τόσα χρόνια. Που γίνεται όλη η τίλια μέσα και η ιστορία εκεί πέρα. Τα εμπορυλίκια. Τώρα δεν έχει καμία σχέση με το άλλο. Μια χαρά έχει σχέση. Και τα δύο παιδί σου είναι παρόμοια. Γιατί δηλαδή δεν κατάλαβα. Μόνο τα σχολεία μα πειράζουν κατάληψη. Δεν είναι τα κομμουνιστάρια που είναι πέμα να το πάνε. Σε παρακαλώ. Γιατί με παρακαλεί. Σε παρακαλώ με τι εκφράσει. Δηλαδή τι. Τι είναι αυτή η έκφραση. Εσύ πώ λε φασίστη δηλαδή τα παιδιά που είναι στο σχολείο. Από μένα δεν άκουσε καμία. Τι λε. Δεν είπα τα φασισταριά, δεν ραζισταριά και τέτοια. Δεν είπα τίποτα. Πώ δεν είπε. Δεν είπα τίποτα τέτοιο. Στα χείλη μου δεν θα μου βάζει κουβέντε. Όχι φίλε μου. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Και τον ναζισμό. Δεν μπορούμε να λέμε τον ναζισμό, δηλαδή φασισμό και τέτοια. Άλλο είπα. Φασισμός είναι και ο κομμουνισμός. Το κάθε τι ακραίο. Άλλο πράγμα είπα. Σε παρακαλώ εγώ. Δεν θα βάζεις κουβέντες στο στόμα μου. Θα προσέξεις πολύ καλά τι λέω. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Μίλησα για την ιστορία. Μίλησα για την ιστορία της χώρας μας και το επαναλαμβάνω συνεχόμενα. Η ιστορία της χώρας μας είναι πως τη βλέπει ο καθένας σε ποια μεριά. Μίλησα για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Γενικότερα θα πρέπει να μαθαίνουν τα νέα τα παιδιά του. Για το πρώτο, να μιλήσουμε και το δεύτερο. Ναι, για όλα. Δεν είπα τέτοιο, δεν θα βάζει κουβέντες στα λόγια μου. Εντάξει. Παρακαλώ. Στέφανε. Ακούς και την εκπομπή μετά το ουδέποτε. Αναφέρθηκα με χαρακτηρισμούς για τους μαθητές. Καταρχήν η θηριωδία του ναζισμού δεν έχει καμία σχέση με την λέξη φασισμός. Ναι. Έτσι, φασισμός υπάρχει σε όλες τις μορφές. Ναι, είναι πολύτιμο. Φασισμός είναι πολύτιμο. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός έχει το μικρόφωνο να μην τον αφήνει να μιλήσει. Ναι, φασισμός είναι πολύτιμο. Αυτό είναι μορφή φασισμού. Ναι, είναι πολύτιμο. Είναι πολύτιμο φασισμός. Ναι, αυτό είναι. Φυσικά. Τον απολυταρχισμό μπορούμε να τον εκφράζουμε. Ναι. Ο φασισμός είναι πολύτιμο. Το να λες ότι είσαι στιγνός και δεν επιτρέπεις τους άλλους να μιλήσουν και τα λοιπά, ναι, έχεις δικαίωμα, αλλά το φασισμός είναι πολίτευμα. Καταλάβεις πώς λέμε δημοκρατία. Κύριε Μπραμπή, ναι. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να απέχει, να διαμαρτύρεται. Ναι, και μέσα, έτσι. Βρε παιδί μου, έχει δικαίωμα. Εγώ, η διαφορία μου πού είναι. Ναι. Ότι είπα χρήση στο γιο μου. Ότι να διαμαρτυρηθείς, να ξέρεις τι διαμαρτύρησω. Ναι, μα έχεις, θα έπρεπε η εκπαιδευτική να ενημερώσει τους μαθητές. Ναι, έχεις δικαίωμα μέσα από συνελεύσεις, μέσα από συζητήσεις, μέσα και από. Ναι. Και η κατάληψη είναι μέσα. Εγώ δεν το σου λέω. Πρώτο πράγμα που να γίνονται συζητήσεις. Το πρώτο πράγμα που το ρώτησα, όταν μου είπε ότι αύριο θα απέχουμε από τα μαθήματα, γιατί δεν χρησιμοποιήσει τη λέξη κατάληψη. Έτσι, κατάληψη είναι παράνομη, είπαμε ενέργεια. Το πρώτο που του ρώτησα ήταν αν αυτό αποφασίστηκε μέσα από τις διαδικασίες του 15ου. Αν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες. Και όλα μου είπε ναι. Όλα είναι θεμητά. Εγώ δεν εξέφρασα δηλαδή, σε κανένα, δεν χαρακτήρισα. Αλλά αν υπάρχουν διαδικασίες. Να βγαίνουμε και να λέμε γιατί τα ακούω πολύ έντονα και εκνευρίζομαι, έτσι. Τα ακούω πολύ έντονα και εκνευρίζομαι και δεν είμαι ένας φανατικός του Μακεδονικού. Ναι. Απλά ό,τι λέω αυτή τη στιγμή είναι ότι τα παιδιά πρέπει να μάθουν
να εκφράζουν την άποψή τους ελεύθερα. Συμφωνώ απόλυτα. Χωρίς να δέχονται να τους κρεμά τα μπέλες, όχι μόνο τα παιδιά, όλοι μας. Ούτε τα μπέλες εγώ ξέρω. Εγώ δεν χαρακτηρίζω ποτέ κανέναν. Ναι, αλλά τα παιδάκια κρεμαστήκανε τα μπέλες από άλλους, ρε φίλε. Δεν είναι σε μένα. Εγώ δεν είπα σε μένα. Είπε σε μένα ότι χαρακτήρισα φασίστες και ναζιστές τα παιδιά. Δεν το είπα πουθενή. Έλα ρε Μπάμπη, τώρα είπα ότι είπες φασίστες και ναζιστές, τους είπες. Τους λένε οι άλλοι είναι φασίστες, είναι χρυσαυγίτες, λέει τα παιδιά συζητάμε, τώρα 15 χρόνια είναι φασίστες και ναζιστές. Εγώ μπορεί να διαφωνώ, αλλά όπως βλέπεις αφήνω να το συζητήσουμε το ζήτημα. Πολύ λογικά. Να βγούμε από αυτό. Το πα μονόπλευρα αλλά κατάληψη. Όχι, δεν το πάω μονόπλευρα. Συζητάμε. Μα λε ότι είναι κακό να κάνουν κατάληψη. Δεν είπα εγώ. Μα αυτό του λέω. Αν αυτό βγαίνει μέσα από την αντίθεση στην κατάληψη. Αν είμαι προ τα ζητήματα, αυτό είναι δικό μου θέμα, μια προσωπική πολιτική. Είναι δικό μου θέμα. Δεν μπορούμε να λέμε δηλαδή ότι είναι υπέρ τη Μακεδονία. Είναι ναζιστή κατά κανείς δεν το είπε αυτό. Κανείς δεν το είπε. Από μένα δεν το έχει ακούσει αυτό. Δηλαδή, όποιος είναι υπέρ της Μακεδονίας είναι φασίστα. Είναι μοναδική εκπομπή που μπορεί να ακουστεί μια διαφορετική άποψη. Που μπορούμε να το συζητήσουμε. Το λογικά το ζήτημα. Το αλλά δεν φωνάζουμε. Δεν πρέπει να φωνάζουμε. Το συζητάμε, αλλά δεν έχει ναι, άλλη. Δεν έχει. Δεν πρέπει να φωνάζουμε. Λοιπόν, δεν φωνάζουμε. Αυτά. Τέλος πάντων. Ναι. Μπάμπη, και ο αριστερός φασίστα μπορεί να χαρακτήσει. Εντάξει, σου είπα το. Όχι, ο αριστερός δεν είναι φασίστα. Μπερδεύουμε τις έννοιες. Ο φασισμός είναι πολίτευμα. Ο αριστερός δεν κάνει να είναι φασίστα. Είναι πολίτευμα. Είναι. Παιδιά. Δεν είναι. Είναι πολίτευμα. Μην μπερδεύουμε. Άλλο να είσαι απολυταρχικός και να είσαι δογματικός και οτιδήποτε. Αλλά πρέπει να έχουμε διευκρινισμένες τις έννοιες. Κάτι το οποίο μας το περνάνε μέσα από τα βιβλία της ιστορίας. Αυτό λέω εγώ. Το ότι έχω μία άποψη. Ναι. Έτσι. Και εσύ διαφωνείς. Δεν με κάνει φασίστα πάντα. Όχι, δημοκρατία λέγεται αυτό, παιδιά. Όχι, άμα διαφωνήσεις είσαι ρατσιστής. Όχι, δημοκρατία λέγεται, όχι. Δημοκρατία λέγεται αυτό. Το για τους αριστερούς είσαι ρατσιστής άμα διαφωνείς. Δημοκρατία λέγεται. Ναι. Πέσει Γεροβασίλη βγήκε και χαρακτήρισε επί τη ουσία τα παιδιά φασίστες. Ναι, εγώ δεν είμαι Γεροβασίλη. Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπο τύπου. Ναι, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπο τύπου. Ναι, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπο του Γεροβασίλη. Να το συζητήσουμε την Γεροβασίλη. Ναι, μην το λες σε μένα όμω. Εγώ το συζητάω. Εγώ και όταν βλέπω πανό, όταν βλέπω πανό ότι η δημοκρατία. Λοιπόν, δεν βγήκα να σου πω ότι αυτό το είπε εσύ. Ναι, άρα τι συζητάμε. Κάνουμε μια κουβέντα αυτή. Κουβέντα στιγμή. Πάνω στα πολιτήματα. Όταν θα πρέπει να γνωρίζουμε ιστορία με την έννοια όταν βγαίνει πανό και λέει ότι η δημοκρατία πούλησε την Μακεδονία, σαν να λέμε ότι η δημοκρατία είναι κακή. Συλλήφθη, α πούμε. Το πολίτευμα, α πούμε, το οποίο εφήβρανε εδώ οι Έλληνες, στου οποίου θαυμάζουμε οι αρχαίοι Έλληνες και μεταδώσανε τα φώτα και λέμε ότι η δημοκρατία ευθύνεται. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ στρεβλό και λάθος. Δεν ευθύνεται η δημοκρατία για τίποτα. Δεν είναι δημοκρατικές αποφάσεις αυτές. Αυτές οι αποφάσεις ήταν δημοκρατικές αν ερχόντουσαν στο λαό. Ναι. Αυτούς που δεν έρχονται στο λαό και αποφασίζουν 100 άτομα αυτό και 150 ναι. άτομα για το τι θα κάνουν, πού θα δώσουν ναι. ένα όνομα. Ναι, ωραία. Για εθνικά ναι. θέματα πάντως μπορούμε να το κάνουμε θα πρέπει... Ναι. Άμεση δημοκρατία. Αλλάξει το πολίτευμα. Όλες οι αποφάσεις να έρχονται στο λαό. Βέβαια. Αυτό είναι θέμα. Ναι, γιατί δεν έγινε ένα δημοψήφισμα. Αυτό είναι θέμα αναθεώρησης του συντάγματος. Να αλλάξει το πολίτευμα το οποίο ας πούμε θα επιτρέπει τα δημοψηφίσματα για κάθε είδους άσκηση πολιτικής. Και για κάθε είδους απόφαση. Εγώ δεν είμαι από αυτούς. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι θα χάνεις το όνομα γιατί πάντοτε θα κινδυνεύσει ας πούμε το. Τα σύνορά σου αργότερα μπορεί να συμβεί. Δεν τα πιστεύω αυτά. Αυτά δεν είναι. Ποια σύνορα, ψάχνεις ακόμα σύνορα εσύ. Τέλος πάντων, λοιπόν. Σύνορα, ψάχνεις σοβαρά τώρα. Ψάχνεις επειδή έχουμε σύνορα. Και άλλες γραμμούλες και τελειώνουμε. Αλλά πρέπει επιτέλους να αφήνουμε τον κόσμο και τα παιδιά ειδικότερα να αντιδρούν. Δεν πρέπει να τα μάθουμε να σχήμουν το κεφάλι. Όχι, δεν έχετε να αφήνουμε τίποτα. Άμα κάνουμε πράξεις να πούμε υπέρ της Μακεδονίας, είσαι φασίστας και. Κανείς δεν το έχει πει αυτό, τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε. Έτσι λένε οι πολιτικοί. Καλημέρα στη γραμμούλα, περίμενε. Μηδέν εδώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Λοιπόν, καταρχήν μερικά πράγματα. Τώρα πιάσαμε ζήτημα στο λόγο επειδή. Τώρα, λάθος ναι, ώρα ναι, τώρα. Τελειώνουμε τώρα. Λάθος ώρα το βγάλες τώρα. Ναι. Ο Μπάμπης δεν είπε κάτι, δεν χαρακτήρισε τα παιδιά φασίστες. Σωστός. Λοιπόν, εγώ δεν νομίζω ότι η Γεροβασίλη, καταρχήν εγώ δεν έχω ψηφίσει τη ζωή μου ΣΥΡΙΖΑ, τους γουστάρω τέλος πάντων. Όπως δεν γουστάρω και τους δεξίους. Άλλο αυτό. Δεν είπε η Γεροβασίλη, αυτό που είπε είναι, ήταν χοντρό ο φίλος, ότι τα παιδιά είναι φασίστες. Λοιπόν, ο γιος μου πάει λύκειο, η κόρη μου πάει γυμνάσιο. Χθες πήγανε και βάλανε σημαίες και μεσήματα σημαίες, κάποιοι εκτός σχολείου. Λοιπόν, αυτοί είναι οι φασίστες που βάλανε το και σε λίγο θα πούν τα παιδιά ότι έτσι, άμα σηκώνουμε το χέρι δεν είναι μόνο για να πούμε μάθημα, είναι και για άλλο πράγμα. Λοιπόν,
Λίγο να προσέχουμε κάποια πράγματα. Καταρχήν αυτό που είπε, νομίζω ο Αποστόλης λέγεται το παιδί που μιλούσε πριν. Ήταν λίγο χοντρό για να το πει στον αέρα. Τώρα για Γιώργο Βασίλη δεν ξέρω εγώ, ειλικρινά δεν, εγώ δεν ξέρω. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε. Ναι, πιστεύω ότι αποκλείεται να είπε ότι οι μαθητές είναι φασίστες. Όχι, δεν διαβάζω εδώ μαθητές. Όλγα Γεροβασίλη, η Χρυσή Αυγή προσπαθεί να σπείρει εθνικιστικό φασιστικό δηλητήριο στους μαθητές. Αυτό είναι η δήλωση. Αυτό. Από δηλαδή, την αυτεμπορική.gr δηλαδή, το διαβάζω. Λίγο προσοχή ναι, στα λόγια. Αυτό μας, λέει. Ναι. Ναι, γιατί δημιουργούμε άλλο. Ο Μπάμπης δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο. Συμφωνώ μέχρι κεραία να μην επαναλαμβάνομαι κι εγώ σε αυτά που είπε Μπάμπη. Ο γιος μου τους είπε, επειδή είναι στο 15 μελές του Λυκείου, τους είπε: δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε καθηγητές, να κάνουμε μια κατάληψη γι' αυτό. Θέλετε, όχι. Να κάνουμε γι' αυτό που μας είπαν οι υπόλοιποι. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι όμως? Ποιοι είναι οι υπόλοιποι? Αυτούς ψάχνουμε. Τους υπόλοιπους τώρα. Τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι είναι, κοίταξε, το κάθε παιδί θέλει να χάσει μάθημα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και εγώ αυτό λέω. Πέρα από αυτό. Στα παιδιά του γυμνασίου, δηλαδή 13, 14 και 15 χρονών, δεν νομίζω να τραβάνε τέτοιο χοντρό δαλγκά. Λοιπόν, οι αυριανοί πολιτικοί δεν θα βγουν δυστυχώς από αυτά τα σχολεία. Το 90% έχει πάει σε ιδιωτικό σχολείο. Από τα ιδιωτικά και από τα κολέγια, βεβαίως, προφανώς. Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, ας κοιτάξουν λίγο πρώτα την παιδεία, ας αφήσουν τα παιδιά μακριά, ας διαλέξουν ό,τι θέλουν τα παιδιά. Ναι, βεβαίως. Δεν το συζητάμε. Αυτό λέμε, να υπάρχουν διαδικασίες. Συζητήσει αυτό και αν η Γενική Συνέλευση βγάλει, πολύ σεβαστό. Πολύ ιστορία. Πολύ ιστορία. Ναι. Να δούνε ποια είναι η σπορά των χαμένων και το περηφανεύονται. Ας το δούνε λίγο αυτό. Απλά ναι. Λοιπόν, κούρασα κι εγώ. Κλείσω τον εαυτό σου. Ναι, αλλά φρικάρισα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάου, φρικάρετε. Άμα δεν έχει μπάλα να πούμε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Λοιπόν, καλημέρα. Καλά, εσύ θα το λύσει. Λοιπόν, δεν λύνω τίποτα. Λοιπόν, προειδοποιώ, έχω ομάδα 10 ατόμων. Μην πάω σε κηλικείο και δεν δω. Κοιμάμαι στην πρασότητα. όχι, θα γίνει χαμός. Προειδοποιώ τους κηλικιάρχες. Κεφύρα, Αριάννη. Και δεν δω, κοιμάμαι στην πρασότητα. Καλύτερα να φύγει το κηλικείο από μόνο του. Απαγορευτήκανε αυτά πλέον, νομίζω. Κακός. Εγώ θα γράψω. Ναι. Θα βάλω μεγάλο πανό έξω από σχολείο. Κοιμά στην πρασόπιτα. Μόνο αυτό θα είναι το σύνθημα. Έτσι που δεν το ήξερε κιόλα. Και το έμαθα με το λόγο επειδή, να τα λέμε κι αυτά. Θα του εξηγήσω εγώ αριστερό, δεξιό, κεντρό. Έτσι και εδώ σκέτο το πράσο. Έτσι. Θα βάλουμε σαρμαδάκι στο κηλικείο βάζουμε τώρα. Και τολμά και για πράκι. Έτοιμοι είμαστε. Λοιπόν, δεν θέλω εντάσει. Λόγω επειδή δεν είναι για εντάσει. Δεν θέλω εντάσει. Όταν συζητάμε όλα, αλλά ήρεμα. Με ακούγονται όλε απόψει και τέτοια. Δεν έχουμε εμεί να χωρίσουμε κανέναν. Αν ανεβριάσει κανένα, θα του διαβάζουμε το ζώδιο. Να του πούμε τι ζώδιο είσαι. Να σου διαβάζω λίγο το ζώδιο. Θέλω να βάλει χορταρέα. Έτσι. Χορταρέα. Θέλω χορταρέα. Αν χωρίς χορταρέα δεν πάω πουθενά. Σε φιλούμε. Σε χαιρετούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, σιγά σιγά θα φτάσουμε και εμείς ως προς την ολοκλήρωση. Στέφανε, θέλω ένα αριθμό από το 1 στο 5 να δώσουμε ένα βιβλιαράκι παρόλα αυτά. Να διαβάσουμε ιστορία οπαδική. Για να χαρίσουμε ένα αντίτυπο. Θα περάσει από τα γραφεία του Λίμπερο. Αν όχι σήμερα, όταν μας στείλουν τα αντίτυπα, από εβδομάδα δηλαδή, θα περάσει και θα παραλάβει και το βιβλιαράκι του νικητή ή νικήτρια. Θέλω να είμαι δίκαιος. Ναι, ο πρώτος που πήρε. Ο πρώτος που έστειλε. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Θανάσης ο Σολομονίδης που μας εύχεται και καλημέρες. Καλημέρα παιδιά. Διπλό στο Λονδίνο, πάω κολέο, λέω, λέω. Γράφει, θα πάρει το βιβλίο του Ισοβίτη μία. Διπλό, λέω, λέω. Αλλάζω νούμερο. Αριανό θα έστελνε ένα. Τι να στείλε. Όχι, ρε, στείλτε. Θανάσης Σολομονίδης, θα δώσουμε και αύριο ένα αντίπο που έχουμε και την παρουσίαση. Αυτά τα ολίγα. Ακολουθεί Κωστής Ατσαρός μέχρι και τις 10 εδώ στον Λίμπερο 107,4. Και αύριο θα αναλύσουμε το διπλό του ΠΑΟΚ. Ένα πολύ ωραίο πρωινό. Γεια σας.